Yani. Καλησπέρα στους ακροατές, στις ακροάτριες και γενικά στους φίλους της εκπομπής. Κάθε φορά που ξεκινάμε, ξεκινάς με ένα τρέμουλο έτσι στη φωνή και λέω τώρα θα τα καταφέρουμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Έχει πάλι επανάληψη ο ήχος. Είναι αυτό που λέμε τώρα, εντάξει. Είναι όλα, δουλεύουν ρολόι, αλλά μετά κάτι σου γίνεται και τέλος πάντων. Θα το βρούμε, το αντέχεις. Ναι. Γιατί θα μιλήσουμε σήμερα, Παναγιώτη? Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα μοναδικό στον πλανήτη που τόσα χρόνια το ζήταγες, ποιος είναι, τι είναι, και δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για εμάς, είναι η ώρα που πρέπει να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Δηλαδή κοντεύουμε, πλησιάζουμε. Και βέβαια πλησιάζουμε, και θέλω να κάνω μία, να ανοίξω μία παρένθεση. Αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων διάολος, είναι γνωστός ότι είναι αυτός που είναι εδώ και 10 χρόνια. Μόλις είπα εγώ και παρουσίασα κάποιες αποδείξεις, αφήνιασαν όλοι. Λες και δεν το ξέρανε. Βέβαια δεν είχαν τη βεβαίωση. Αλλά τι τους έπιασε ξαφνικά? Ένας φόβος. Γιατί αυτό, ποιοι είναι αυτοί? Γενικά οι άνθρωποι μου στέλνανε εδώ μέσα μηνύματα και είσαι σίγουρος, πριν 7 χρόνια μας είχες πει σε μια εκπομπή ότι δεν είναι αυτός, και ξαφνικά λες ότι είναι αυτός. Τελικά γνωρίζουμε ποιος είναι. Ναι, okay. Θα τα πούμε. Όταν εγώ πριν 7 χρόνια είχα πει δεν είναι αυτός, πάντοτε έχουμε κάποιο λόγο που λέμε κάτι. Όμως ούτε κοροϊδέψα, ούτε έμπαιξα κανέναν. Είπα τότε δεν είναι αυτός, γιατί απλά δεν είχε έρθει η ώρα του. Τώρα που έχει έρθει η ώρα, μόνος μου βγήκα και είπα ότι είναι αυτό το άτομο. Διότι, γιατί το είπα? Για κάποια γεγονότα που λάβαν χώρα στον πλανήτη. Ποιο είναι το πιο έντονο που έλαβε χώρα? Πρέπει να ξέρετε ότι όπως όταν ήρθε ο Χριστός, πριν εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, πρόδρομος του. Το ίδιο λοιπόν και για αυτόν. Παίζεται το ίδιο παιχνίδι, ήδη ρόλοι με χαρακτήρες, αλλά διαφοροποιούνται οι έννοιες και οι αξίες. Είδαμε λοιπόν προημερών το Ισραήλ ούρλιαζε, χόρευε, πήδαγε και άφηναν να εννοηθεί ότι είναι ο Μεσσίας τους. Όμως δεν είπαν ότι είναι ο Μεσσίας τους, το άφηναν να εννοηθεί, του φιλούσαν τα χέρια, τα πόδια και πολλά πολλά πολλά. Ποιος είναι λοιπόν αυτός? Αυτός είναι ο ψευδοπροφήτης τους, που θα προηγηθεί ετοιμάζοντας τον κόσμο, όπως ο προφήτης Ιωάννης ετοιμάζοντας τον κόσμο για τον δικό του το Μεσσία. Αυτή λοιπόν, πιστεύω, σε ένα χρόνο να έχουν παρουσιάσει τον Μεσσία τους, εφόσον προηγείται ο πρόδρομός του. Θα πω κάποια πράγματα πριν αναφερθώ σε αυτόν. Εάν πρόσωπο αυτό, ο ψευδομεσσίας, ερχόταν μέσα από κάποια θρησκεία, δηλαδή αν ήταν αυτός που έδειχναν ο Ραβίνος
την περασμένη φορά ο ψευδομεσσίας τους, κανένα κράτος στον κόσμο δεν θα τον δεχόταν, γιατί θα είχε αμέσως θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν θα τον δεχόταν κανένας λαός. Είπαμε ότι αυτό το άτομο θα έρθει σαν πολιτικό άτομο. Μέσα από την πολιτική. Αφού έρχεται λοιπόν ο πρόδρομος τους, θα ακολουθήσει σιγά σιγά και ο Μεσσίας τους. Αυτός λοιπόν τώρα θα προετοιμάσει τον κόσμο, τον Ιουδαϊκό, ώστε να ετοιμαστούν οι πάντες και τα πάντα, ώστε να σηκώσουν το ναό του Σολομώντος. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν τι τους περιμένει, αυτό που περιμένεις εσύ και όχι, εφόσον απέρριψαν τον Ιησού Χριστό και τον είπαν απλά λαοπλάνο, αυτός που θα έρθει ο δικός τους με τον τρόπο που αυτοί τον θέλουν, με δόξα, με πλούτη, με δύναμη, έτσι τον περίμεναν, ο εγωισμός, η έπαρση και η αλαζονία τους δεν είδαν την ταπεινότητα του μεγαλείου του Θεού. Έτσι. Και υπάρχουν κάποια λάθη. Ο Μεσσίας θα ερχόταν όταν το Ισραήλ θα ήταν σκλάβος. Όταν ήρθε ο Ιησούς, το Ισραήλ ήταν σκλάβος των Ρωμαίων. Τώρα που τον περιμένουν, ποιανού σκλάβος είναι το Ισραήλ? Πρώτο, τον θέλουνε βασιλιά, δυνατό κλπ. Κλπ. Γιατί έλαβα πολλά, ας το πούμε, παράπονα και παρατηρήσεις. Αφού λοιπόν είπα ότι ο ψευδομεσσίας υπάρχει, και θα τον πω, είναι ο Δαβίδ the, από την κόκκινη ασπίδα, David the Red Child, Red Shield. Αυτό όταν προσθέσεις ελληνικά, θα κάνεις ελληνικά τα γράμματα, γιατί ελληνικά έχει αποκάλυψη, και τα προσθέσεις, θα βγει 666. Με μεγάλη ανάλυση, και όχι απλά είναι ο τάδε, είναι ο άλλος ο τάδε, θα είναι 33 ετών. Ποιος σας το είπε ότι θα είναι 33 ετών? Μα αυτός, Παναγιώτη, έχει ρητίδες, δεν είναι άλλος. Μα αυτός είναι οικολόγος, είναι καλός. Δηλαδή, κάποια πράγματα που ευτυχώς ο Χριστούλης δίνει τη γνώση σε κάποιους που δεν έχουν ταραγμένη διάνοια, για να τη μεταδώσουν σε αυτούς που με τίποτε δεν θα καταλάβαιναν ποιος είναι ο Αντίχριστος. Είπαμε λοιπόν ότι ο Ρότσιλ αυτός είναι ο αντί του Χριστού. Ο ίδιος το ξέρει. Λέω. Ο ίδιος το ξέρει ότι είναι ο Αντίχριστος. Κοίταξε, έχει την έπαρση, αλλά κάποια στιγμή περιμένει να βγει με δύναμη. Έτσι. Θα βγει πολιτικά δηλαδή. Ναι, δεν γίνεται να βγει μέσα από δόγμα. Δεν θα τον ακολουθήσουν ούτε καθολικοί, ούτε διαμαρτυρόμενοι, ούτε. Εδώ μιλάμε ότι ο Πάπας ετοιμάζει τον κόσμο, το άλλο θηρίο, ψευδοπροφήτης. Δηλαδή μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε πονηροί και έξυπνοι και τα ξέρουμε όλα, οι άλλοι κοιμούνται? Δεν είναι είμαστε πονηροί και τα ξέρουμε όλα. Σε εμάς εδόθηκε η σοφία αυτή του σχεδίου. Διότι εμείς πρώτοι δεχτήκαμε τον Χριστό. Οι Ρωμαίοι τον δέχτηκαν μετά από 300-400 χρόνια. Και βασάνιζαν μέχρι τότε τους χριστιανούς, Έλληνες. Λοιπόν, δεν είναι είμαστε οι πιο έξυπνοι. Υπάρχει ένα σχέδιο πάνω στον πλανήτη. Εμείς δεχτήκαμε πρώτο Χριστό. Όλοι οι Απόστολοι Έλληνες. Γαλιλαίοι.
Λοιπόν, εμείς λοιπόν κρατάμε τα ενία, σε εμάς δίνεται η τιμή να υπηρετήσουμε τον Χριστό και να ενημερώσουμε την ανθρωπότητα. Ο Αντίχριστος που τρομάξαν όλοι, αυτό το τέρας, υπάρχει, αλλά όμως δεν πάει να πει ότι επειδή εγώ ανακοίνωσα ότι αυτός είναι και η πρώτη μέρα της επταετίας. Εγώ λέω μπορεί να γίνει η πρώτη μέρα της επταετίας σε 5 χρόνια, σε 10, σε 1. Έτσι. Μιλάμε όμως για σημεία. Τα σημεία λοιπόν τα οποία αυτός θα εμφανιστεί σαν ηγέτης παγκόσμιος είναι η μέρα που το Ισραήλ θα γίνει μέλος ή μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει μέλος του Ισραήλ. Εκεί λοιπόν θα είναι η πρώτη μέρα της επταετίας του. Λένε λοιπόν, μα δεν είναι από βασιλικό γένος, τώρα σου λέω τι μου λέει ο κόσμος, έτσι. Κατανοώ την αντίδρασή τους, αλλά δεν έχουν καθόλου έρευνα αυτά τα άτομα. Μου τα λένε. Θα είναι λέει από βασιλικό αυτό, εκείνα, τα άλλα, τα. Και εγώ τους απαντώ τώρα στην εκπομπή. Όντως θα είναι από βασιλικό γόνο. Και σας λέω, ποιος εξουσιάζει τον πλανήτη οικονομικά? Ο Ρότσιλ. Ποιος δανείζει τους βασιλείς εδώ και 400 χρόνια? Ο Ρότσιλ. Βρίσκονται κάπου κάτω από χρέος όλα τα βασίλεια? Ναι. Ποιος βασιλεύει πάνω από τους βασιλείς? Ο Ρότσιλ. Ποιος έχει την δύναμη του πλανήτη Γη οικονομικά σε 197 εθνικές τράπεζες κάθε κράτους, εθνικές? Ο Ρότσιλ. Εάν αυτός δεν είναι βασιλιάς και δεν βασιλεύει στον πλανήτη Γη, τότε ποιος είναι η Ελισάβετ? Αυτά είναι καρτούν. Ποιος είναι ο πραγματικός βασιλιάς που βασιλεύει επάνω στον πλανήτη και εξουσιάζει όλο τον πλανήτη? Ποιος βασιλεύει? Η Ρότσιλ. Με τόσο τώρα που έχει κάνει αυτό το όνομα όμως από σένα και από άλλους και στο διαδίκτυο, ο ίδιος θα το έχει πάρει χαμπάρι. Γιατί να γίνονται όλα τόσο φανερά? Αφού κάποια στιγμή θα αρχίσει να κάνει και θαύματα. Ψευτοθαύματα. Άρα λοιπόν αυτό το άτομο είναι βασιλιάς, διότι βασιλεύει επί της γης, ολόκληρης της γης. Δεν χρειάζεται να φορέσει στέμα. Έχει οικόσημο. Την κόκκινη ασπίδα. Άρα αφού φέρει και το οικόσημο και φέρει και τον τίτλο στα γαλλικά De Rothschild, David De Rothschild, φέρει τίτλο. Άρα είναι βασιλιάς και βασιλεύει. Αυτοί κάνουν κουμάντο πάνω από τους βασιλείς. Μην ξεγελιώσετε με το να περιμένετε να φοράει κορώνα τη στιγμή που οι βασιλιάδες και τα βασίλεια και όλοι οι άρχοντες είναι υποτελείς. Τον υπηρετούν. Θέλεις να πάρουμε τηλέφωνα? Όχι ακόμα. Okay. Αυτός λοιπόν εμφανίζεται ότι αγαπάει τη φύση. Αγαπάει τη φύση, είναι οικολόγος, αγαπάει τα ζώα. Έδειξε σε μένα. Όχι, όλους αυτούς που δεν έχουν μυαλό. Εντάξει, οκ. Okay. Έτσι. Όλοι οι κυβερνήτες αυτόν υπηρετούν, το χρήμα. Αυτοί βάζουν όποιον θέλουν κυβέρνηση. Μην ξεγέλιεστε. Αυτοί είναι οι από κάτω, κάτω από αυτούς είναι οι Ιλουμινάτοι. Και οι Σιών, αυτοί του Ισραήλ, με τα μαύρα και τα αυτά, αυτοί είναι οι Σιών. Οι άλλοι είναι Ισραηλίτες. Αυτοί με τα μαύρα μισούν τους Ισραηλίτες, γιατί θεωρούν ότι η 13η φυλή που είναι αυτή
Αυτή είναι η λεκτική. Η άλλη είναι βαρκακιανή. Γι' αυτό και αυτό δεν είναι πνόβλο, είναι όλοι ραβίνοι. Με τα κοτσιδάκια και τα μαύρα. Αυτή είναι από τον Νότιο Κάφκασο, Καυκάσι, Χαζάρι. Πήγανε στην Πολωνία μετά, από εκεί στη Γερμανία και από τη Γερμανία έγιναν αυτό που έγιναν. Έτσι, αυτοί λοιπόν, μέσα από αυτούς, πριν 400 χρόνια, αναπτύχθηκε η δύναμη των Ρότσιλντ. Αυτοί μισούν τους Ισραηλίτες, τους ντόπιους, και τους θεωρούν χωριάτες και τους εκμεταλλεύονται και αυτούς. Βλέπετε ότι εμβολίασαν όλο το Ισραήλ. Είδατε καμιά φωτογραφία να εμβολιάζουν έναν από αυτούς? Εμβολιάστηκαν όλοι, γι' αυτό και πετάξαν τις μάσκες. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Μιλάω αυτούς με τα κοτσιδάκια και τα μαύρα. Αυτοί είναι οι Ορθόδοξοι Εβραίοι. Δεν εμβολιάστηκαν αυτοί. Για ποιο λόγο? Έλατε. Αυτή τι είναι, πιο κοντά στο Θεό δηλαδή? Όχι, απλά δεν είναι πρόειδα. Είναι από αυτούς που θέλουν να ζήσουν, να φύγουν τα επτάδεις, να μείνουν 500 εκατομμύρια, να εξυπηρετούν αυτούς και τους υπόλοιπους. Είναι η ελίτ. Βγάλε το Ισραήλ και μένει ελίτ. Ισραηλίτ, ελίτ. Είναι αυτός που κατάγεται από το Ίσις Ρα Ήλιον. Είναι εκλεκτή, είναι η ελίτ και το πήρανε και το λέγανε και εδώ παλιά. Είμαστε η ελίτ. Ήλιον. Θέλουν να πούν μια ανώτερη κάστα της κοινωνίας. Ενώ εκείνοι εννοούν τους αυτούς τους ότι είναι η εκλεκτή του Θεού, του Γιαχβέ. Αυτοί είναι που θέλουν να καταδυναστέψουν τον πλανήτη. Αυτοί είναι οι σιωνιστές, όπου οι Ισραηλίτες ντρέπονται όταν αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν και τους λένε σιωνιστές, δηλαδή ναζί. Σαν τους ναζί, είναι οι ναζί του Ισραήλ αυτοί. Λοιπόν, αυτοί τώρα λοιπόν ετοιμάζουν το ναό του Σολομώντος, έτοιμα, τα έχουν όλα. Αλλά πρώτα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Πρέπει να κάνουν τον άνθρωπο φυτό, πρέπει να καθαρίσουν, όπως είπα, 7 δις, και όλα τα άλλα είναι παραμυθάκια. Αυτός, ο Ρότσιλ, ήδη περιπέζει και λέει τι καλά να γίνω εγώ Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Πετάει τον μπαλάκι. Και θα γίνει Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Τα συμβούλια λένε χρειαζόμαστε έναν παγκόσμιο ηγέτη. Τον έχουμε, λένε μεταξύ τους. Τον έχουμε. Για να σταματήσουμε τον πόλεμο και αυτά θα πρέπει να βγει ένα νόμισμα. Το έχουμε. Το σχέδιό μας. Θα διατάξουμε άμεσο αφοπλισμό. Σιγά που η Κίνα θα δεχτεί αφοπλισμό και η Ρωσία. Όλα τα άλλα θα το απαιτήσει. Αυτός λοιπόν που αγαπάει τα πάντα θα βγει μέσα από τον ΟΗΕ, αλλά θα δώσει σχέδιο στον ΟΗΕ ειρήνης. Θα γίνει, αλλά το Ισραήλ θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελειώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Ισραήλ. Αυτός λοιπόν, σαν κυβερνήτης, πλανητάρχης του πλανήτη Γη, θα φέρει ειρήνη, θα σταματήσει τον πόλεμο, θα φέρει ευημερία 3,5 χρόνια, αλλά όμως για να ελέγχει τον κόσμο πρέπει να τον σφραγίσει με το σύστημα ελέγχου τσιπάκι 666. Βλέπουμε λοιπόν ότι τους βάζει στον προθάλαμο με εμβόλια
με τεστ, με κίνα, να μπουν στο πνεύμα οι άνθρωποι, ώστε μετά, είπαν το Κογκρέ, το Πεντάγωνο είπε, θα βγάλουμε ένα τσιπάκι για όλο τον κόσμο, που δεν θα χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει εμβόλιο, γιατί μέσα στο τσιπάκι αυτό θα έχει την αναγνώριση, αν έχει προδιάθεση να αρρωστήσει από οτιδήποτε COVID, θα το προλαβαίνουμε και θα το θεραπεύουμε. Πάνε λοιπόν τα εμβόλια, πάνε εκείνα, πάνε τα άλλα, γιατί θα βγει το σωτήριον τσιπάκι. Ζητάνε όμως το DNA σου μέσα από τεστ στο σπίτι, με το σάλιο, με εκείνα και το άμκα. Γιατί? Μπορείς να του στείλεις ότι κύριε, εγώ έκανα το τεστ και μια χαρά. Ιδού, θα το κάνω σε 2 εβδομάδες πάλι το τεστ. Να πεις ψέματα άμκα, δηλαδή. Γιατί το θες, αφού σου δείχνω τα αποτελέσματα. Για να ξέρουμε ποιος το έκανε, ρε Παναγιώτη. Αφού πάει στο χαρτί. Δεν πρέπει να έχεις το άμκο. Ταυτότητα, ο καθένας μπορεί να πάει έτσι. Ωραία, ταυτότητα. Να του, τυχαία μου. Το άμκα γιατί σε ενοχλεί, πες μου. Γιατί να πάρουν το DNA από το σάλιο μου. Γιατί αυτοί θα ξέρουν τι περιέχει στον υπολογιστή. Ο τουλάτος θα πούνε. Όταν πατάνε, θα ξέρουν τι έχει το DNA μου. Τι καταβολές, τι αρρώστιες, τι μπορώ να πάθω, τι συχνότητες, τι γνώσεις, τι... Έχεις το βιβλίο της ζωής του ανθρώπου. Δεν το έχει ο ίδιος. Είναι κακό αυτό. Βέβαια είναι κακό. Διότι είναι εξουσία. Πάβεις. Είσαι ένα άβουλο ζώο. Σε κάνουν ό,τι θέλουν. Λειτουργούν χωρίς να το ξέρεις και σου δίνουν εντολές. Έχεις το τσιπάκι μέσα και σου μεταφέρουν εντολές μέσα από το νευρικό σύστημα στον εγκέφαλο και νομίζω ότι είναι δικές σου σκέψεις. Μιλάμε, δηλαδή δεν μου λες κάτι. Ο Χριστούλης, γιατί μας προειδοποιεί να μην το πάρουμε στην Αποκάλυψη, αφού είναι όλα με λιγάλο. Γιατί? Με ποιο τρόπο μας προειδοποιεί στην Αποκάλυψη? Το χάραγμα, το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο. Το γράφει αυτό? Βέβαια. Και αναγκάζει δούλους, ελεύθερους, πλούσιους, φτωχούς, βασιλείς να λάβουν έναν αριθμό στο χέρι και στο μέτωπο. Όπου δίχως αυτόν ούτε να αγοράζετε ούτε να πωλείτε μπορείτε. Όδε η σοφία εστί. Εδώ χρειάζεται σοφία, λέει, και το λέει το 97 μετά Χριστό. Και όδε η σοφία εστί ότι ούτως αριθμός γαρ ανθρώπου εστί. Και ο αριθμός αυτός είναι το άθροισμα του ονόματός του. Χι, ξι, στίγμα. Δηλαδή μας δίνει κωδικά το άθροισμα του κάθε ονόματος με την αριθμοσοφία. Και αυτό που παρουσίασα, 5 φωτογραφίες, να σου πω και αυτό, έχει πλήρεις αποδείξεις, χωρίς καμία αμφιβολία. Και τι, αυτό εγώ που έδειξα, όταν το είχα λάβει, ήταν με βίντεο. Και το σταματούσα και φωτογράφησα. Με το που το έστειλα, Κώστα, εχθές, μου λέει ένας φίλος, Παναγιώτη, είναι βίντεο, θα το βρω. Ναι, καλά. Ψάχνει να το βρει, ψάχνω κι εγώ, μηδέν. Ευτυχώς που το είχα αποθηκεύσει. Με το που το έβαλα επάνω, Κώστα, δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Αν λοιπόν δεν ήταν έτσι, γιατί πειράχτηκαν και το κρύψαν για να μας πιάσουν στον ύπνο, να κάνει το παλικαράκι θαύματα, πράγματα, να τον ερωτευτούν οι γκόμενες γιατί θα αρέσει στο γυναικείο φύλο και το λέω χυδαία γιατί έτσι φαίνεται. Θα αρέσει, μα τι καλός που είναι, κοίτα τα ματάκια, έχω ακούσει εδώ μέσα τώρα, μηνύματα. Δεν είναι δυνατόν, Παναγιώτη, αυτός αγαπάει τη φύση, δηλαδή κοιτάξτε πριν τον δουν έχουν παραδοθεί. Φανταστείτε τώρα να αρχίζει να κάνει αυτός και να το παίζει ο Καλούλης, ο ευγενικός, το θύμα και αυτός που θυσιάζεται. Γιατί θα δώσει χρήμα. Πείτε μου λοιπόν, ποιος μπορεί να λύσει το οικονομικό πρόβλημα του πλανήτη? Αυτός. Αφού τα πάντα είναι δικά του. Τι τον νοιάζει να σου δώσει χρήμα? Πάλι σε αυτόν δεν θα γυρίσει. Εσύ όμως δεν κολακεύτηκες.
Δεν είπες πω, πω, κοίταξε πως μας αγαπάει μαζί. Βρε ανόητε. Εγώ ανυπομονώ. Αφού θα τα ξοδέψεις. Στην Αφρική που είχαμε τα κτήματα, επειδή ήμασταν βαθιά στο δάσος, είχαμε και μια καντίνα για τους μαύρους. Είχαμε τσιγάρα, τροφές, κονσέρβες. Αυτή και τους καντίνα. Πληρώναμε. Τους πέρανε το μισθό τους. Και πηγαίνανε στην καντίνα και τα κουμπάγανε. Έτσι θα κάνει και η δική μου καντίνα, έξω από εκεί, ξέρεις. Στο λέω να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, θα σε ξεγελάσει με το να σου δώσει ελευθερία χρημάτων κάρτα. Ούτε κάρτα, με το τσιπάκι. Οι οποίες μονάδες που θα έχεις στην τράπεζα, θα τις καταναλώνεις και θα σου ανανεώνονται. Ανάλογα με το δυναμικό που έχεις. Δεν στερείσαι τίποτα. Αυτή είναι η ζωή, ρε φίλε. Θα δηλώνεις όμως με χαρτί που ξόδεψες και το παραμικρό πένι. Και λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα. Έχεις μπει σε μια κατάσταση, ναι, μεν περνάς καλά, αλλά δεν έχεις ελευθερία. Αυτό λοιπόν που εσένα θα σε κολακεύει, αυτού είναι σχέδιο που σε δένει. Γιατί δεν θα μπορείς να βγεις έξω από τις πόλεις. Τι κερδίζει Παναγιώτη αυτός. Να υπάρχουν να την μου δώσει εξουσία του πλανήτη Γη και να πάρει μαζί του όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές για να βλάψει το Θεό που τον καταδίκασε να βρίσκεται στις τρεις διαστάσεις. Δηλαδή τόσο ευάλωτος είναι αυτός ο Θεός μας. Κινδυνεύει από έναν τέτοιον. Δεν κινδυνεύει ο Θεός, γιατί σου γράφει ότι έχει τελειώσει. Αυτό το άτομο με τους δικούς του θα βρεθούν σε κάποιο χώρο που τελειώσαν για πάντα. Ναι, και τι τον κατά δίκη του την ξέρει αυτό. Και μου δίνει τόσα πολλά χρήματα να περνάω καλά, μόνο και μόνο έτσι, για να μην εξουσιάζει. Για να παρνηθείς το Θεό σου. Γιατί όταν πάρεις το χάραγμα, πάβεις φραγίδα που ανήκει στο Θεό. Γιατί να μην τα κάνει ο Θεός αυτά να περνάω καλά και τα κάνει άλλος. Ανήκεις, Κώστα, υπάρχει μια ελεύθερη βούληση που στην έδωσε ο Θεός και ο ίδιος ο Θεός δεν επεμβαίνει γιατί τη σέβεται. Αυτός όμως είναι ασεβής και σε παρασύρει να χρησιμοποιείς την ελεύθερη σου βούληση να απαρνηθείς το Θεό σου. Και κάποια στιγμή λοιπόν μαζί με αυτόν θα πάνε και αυτοί που πήραν και απαρνήθηκαν την καταγωγή τους ως άνθρωποι, ότι είναι δημιούργημα του Χριστού που γνωρίσαμε με το όνομα Ιησούς Χριστός, ο Δημιουργός. Τον γράφουμε και πάμε με τον άλλον. Για πόσο? Για 3,5 χρόνια. Για 3,5 χρόνια. Και γελάει και χαίρεται. Και τον ενοχλεί ο τουλάτος που του κλέβει τις ψυχές. Τον ενοχλεί. Έλα όμως που ο Χριστός δεν αφήνει και τους ανθρώπους, έχει κάποιους δικούς του που ενημερώνουν το ποιμνιό του. Δεν είναι ξεφραγωμένη, άντε, καταδικαστείτε, βγάλετε τα μάτια σας. Όχι. Και σου λέει, και πού θα πας να προστατευθείς σε χώρο προετοιμασμένο από το Δημιουργό σου. Όλα τα έχει έτοιμα. Εσύ όμως αδιαφορείς. Άρα αφού αδιαφορείς για το Θεό, ο Θεός έχει ξεγράψει για πάντα. Για πάντα. Ενώ όσοι περάσουν την τάξη και δεν λάβουν το χάραγμα για 3,5 χρόνια μόνο, δεν φαντάζεστε τι θα κερδίσετε. Αυτός όμως θέλει τώρα να σας ναρκώσει με τα πάθη ελευθερία ηθών. Ομοφιλόφιλε, ομοφιλόφιλε, ναρκωτικά, ό,τι θέλεις κάνεις, δεν υπάρχει Θεός. Κάναμε τις εκκλησίες διαφημιστικά σπότι για τον κορονοϊό, βάλανε τους παπάδες, τους κάνανε πράκτορες, μεσάζοντες, να πουλάνε εμπόρευμα. Οι εκκλησίες δεν υπάρχουν, αλλάζουν τα μυστήρια σε λίγο, αλλάζουν τα ωράρια, θα κάνετε Πάσχα τις 9, θα κάνετε Πάσχα του χρόνου, καλά ξεχάστε, τέλος. Δηλαδή αυτό είναι το τελευταίο Πάσχα αυτό. Έτσι ναι. Γιατί του χρόνου με τους παπικούς θα κάνουν μαζί Πάσχα και θα αλλάξουν τη φύση της Θείας Κοινωνίας. Η μόλυνση των ιερών. Ποιων ιερών? Θα παίρνουμε και εμείς μυστηρίων. Των ιερών μυστηρίων. Και εμείς πατατάκι. Αυτό το chips. Εμείς θα είμαστε μια χαρά, Κώστα.
γιατί πάμε για ένα σκοπό, πάμε και για μετά θάνατο. Δεν θα πεθάνετε όλοι. Δεν θα πεθάνετε όλοι. Πάρα πολλοί θα φύγετε με τα σώματά σας όταν θα έρθει η ώρα. Θα φύγουν κάποιοι. Αλλά μετά θα τους συναντήσετε. Δεν υπάρχει θάνατος. Περάσατε έτσι και δεν σφραγιστείτε. Και αντέξετε σε κάποιες περιοχές εκτός κέντρων, εκτός πολιτείων. Εδώ όμως τίθεται ένα θέμα. Έχω κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Υπάρχουν... Ορίστε. Και βέβαια, θα έχεις, λέω. Ναι, γιατί ο φίλος μου ο Νίκος λέει ότι υπάρχει, λέει, μία γυναίκα την οποία γνωρίζω, είναι, λέει, χριστιανή, ορθόδοξη. Άμα μπεις μέσα στο σπίτι της, μυρίζει αγάπη, μυρίζει ορθοδοξία, αλλά αυτή η γυναίκα, λέει, δεν έχει χρήματα. Πώς θα σωθεί? Άμα ακούσει αυτά που λέω και αν διαβάζει την Αποκάλυψη και προς Κορινθίους και Θεσσαλονικής Πέτρου και Παύλου, έχει τις οδηγίες και θα πάει. Και αφού είναι τόσο του Χριστού, είναι δυνατόν να μην έχει λάβει μήνυμα πώς θα σωθεί? Θα πάει με τους άλλους που θα είναι κάπου όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά. Κάποιοι που έχουν και κάποιοι που δεν έχουν θα φτιάξουν κάτι κάπου και θα τα μοιραστούν εξίσου τα πράγματα. Εκεί δεν πας για πλουτισμό ούτε για να κάνεις τη ζωή σου. Κάποιοι χρήματα. Γιατί... Θα βάζουν αυτοί που έχουν, φτιάχνουν κάτι. Κατάλαβε αυτός ότι όσοι έχουν λεφτά θα σωθούν. Αυτό κατάλαβε. Δεν νομίζω. Αυτά είναι παράνοιες που σκέφτεται. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σου λέει ο Χριστός, σε χώρο προετοιμασμένο από το Θεό, είναι αθραφή, καιρό, καιρούς και ήμιση καιρού, 3,5 χρόνια. Προετοιμασμένο από το Θεό. Τι άλλο δυνατό σου και πρόγραμμα και μενού, τι θα τρώτε κάθε μέρα? Δεν θα ήταν άσχημα. Να πάρουμε τηλέφωνο γιατί έχουν λυσάξει, χτυπάνε. Πάμε στο πρώτο. Παρακαλώ, καλησπέρα. Έλα, Κώστα, εγώ. Εσύ, ναι. Έλα, ρε Κώστα, Στέφανο, Θεσσαλονίκη. Γεια σου, ρε Στέφανε. Έλα, μ' Στέφανε. Ακούς? Ναι, σε ακούω, Στέφανε. Έλα, ρε. Θέλω να πω τον Παναγιώτη. Σήμερα διάβαζα κάπου, οι παπικοί βγάλανε ένα νόμισμα τη Θεά Γη. Το έχεις ξέρεις αυτό, Παναγιώτη? Εντάξει, βγάζουν πολλά και εγώ έδειξα κάποια πριν χρόνια. Ναι, αυτή είναι μια κοπέλα έγκυος και πάνω στην κοιλιά της έχει ζωγραφιά την Ιδρώγειο. Εντάξει, είναι... αυτά παιδιά, για μένα αυτά είναι θέατρα. Η Αποκάλυψη την το πάνε και η πληροφόρηση με τα γεγονότα. Εγώ σας τα έδειξα σε όλους. Μπαμ, 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 5 φωτογραφίες, ανάλυση του ονόματός του, ημερομηνία γέννησης, το τι λέει, τι κάνει, βασιλιάς είναι, πάμπλουτος είναι, βασιλέας του πλανήτη Γη είναι, από εκεί και πέρα, μοιάζει και με τον Χριστό, από εκεί και πέρα, η δική σας η επιλογή. Ναι, όσο και αυτό που έλεγες για το Ρότσιλντ, κάπου έβλεπα ένα βίντεο που έλεγε ότι η φύση... είναι του Σατανά και εγώ αγαπάω το Σατανά, αν η φύση δικιά του. Βέβαια, τι θα πει. Γιατί δεν θα έλεγε πει, η φύση είναι του Θεού. Ναι, ναι. Αλλά λέει, εάν η φύση λέει είναι ο Σατανάς, ποιος είπε ότι η φύση είναι ο Σατανάς? Κανένας δεν το έχει πει αυτό. Το ίδιο είπε, κακό... το είπε ο ίδιος για να πει μετά ότι λατρεύει το Σατανά και να μπερδέψει τώρα ότι αυτός θέλει να πει για τη φύση. Να πω ότι αν αγαπάω την πατρίδα μου με λένε φασίστα, τότε είμαι φασίστας. Μήπως αυτό ήθελε να πει. Όποιος αγαπάει τη σημαία του, εγώ αγαπάω την πατρίδα. Κανένας στον πλανήτη Γη δεν λέει ότι η φύση είναι ο Σατανάς. Όλοι θαυμάζουμε τη φύση. Κατάλαβε. Ναι, Κώστα, τι άσχετο τώρα. Μα και εγώ, άμα λατρεύω τη φύση και αυτό είναι έργο του Σατανά, τότε είμαι... Ποιος είπε κάτι τέτοιο? Αυτά μόνο σου τα λέει για να πει ότι λατρεύει τον Σατανά. Έκανε ένα προσχέδιο για να δείξει φανερά τη λατρεία του, γιατί πήρε μήνυμα και του είπαν πες φανερά ότι με λατρεύεις. Μα θα με καταλάβουν. Με τόσα δεις και εγώ θα το λέω. Βρες έναν τρόπο. Εγώ το λέω και αυτό και λέει. Ποιος είπε στον πλανήτη Γη ότι η φύση είναι ο Σατανάς?
Ουδής. Άρα το φτιάξε μόνος του. Ωραία. Παναγιώτη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άμα τώρα στη δουλειά το τεστ το πάρουμε και το πετάξουμε τέλος πάντων. Είναι κακό να το λίγο για να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί να το πετάξει, ας να το πάρει κάποιος που το έχει ανάγκη. Δεν γίνεται, πρέπει να παρουσιάσουμε το τεστ στη δουλειά. Τι λες μωρέ Κώστα. γιατί πρέπει, όχι γιατί ρε Παναγιώτη, γιατί πρέπει να γίνει έτσι ο άνθρωπος, ας πούμε, γιατί να είναι αυτό το πράγμα. Όλο το σύστημα. Έχεις γουστάρεις να μην το πάρεις, ας πούμε, εντάξει. Είναι αλλά, μια γιατί παγίδα. Θες, ναι, γιατί θέλει να περάσει τώρα ο δικός μου εδώ για να περάσει και για καλός δηλαδή. Αφού δεν το θέλει, ας είναι άντρας δεν να βγει μπροστά, δεν γουστάρω. Έτσι, όταν νομπελίστες... Ακούσε κόβουνε με ροκάμα τώρα, Κώστα. Ναι, με κανόνισε, αυτή είναι η ζωή σου λοιπόν. Περίμενε. Είσαι υπεύθυνος γι' αυτά. Περιμένε. Και τι θα... δεν θα μπορώ να πάω κάθε γιατροί... μέρα στη δουλειά. Τι να μην, άμα έρθεις στη δουλειά δεν σε θέλω εγώ. Γιατί εγώ είμαι εμβολιασμένος. Θα το πάρει να το κάνει ό,τι θέλει, κάντο κι εσύ. Η ιατρική κοινότητα ποτέ δεν αρνήθηκε στην ιστορία του κόσμου το εμβόλιο. Ποτέ. Όλοι ήταν ok. Εδώ, γιατί ο μισός ιατρικός κόσμος, νομπελίστες. Γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑΙ. Λένε αντίθετα γι' αυτό ότι μην το πάρετε έτσι και έτσι. Σου απαντζά είναι ΣΥΡΙΖΑΙ. Γιατί πρέπει να είμαστε διαιρεμένοι. Έτσι είναι. Δεν νομίζω για θέματα υγείας φυματίως. Μα δεν τον άκουσα το φίλο μου το Σαλονικιό. Δεν υπάρχει μην το πάρετε το εμβόλιο τύφου. Όχι. Οι πάντες συνεννούν. Όχι, το εμβόλιο να το πάρετε. Η μισή κοινότητα ιατρική τραβάει τα μαλλιά της και λέει μη. Γιατί. Είπαμε, γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ρε Κώστα, μιλάω για νομπελίστες τώρα. Γιατί, έχω δει και μαλάκες νομπελίστες, Παναγιώτη. Ηρέμησε λίγο σε αυτό. Δεν παρακαλώ τώρα. Όχι, έχουμε δει και τέτοιο. Σιγά τώρα. Σιγά τους νομπελίστες. Εδώ υπάρχει νομπελίστες τώρα που τους λες έτσι. Γιατί όχι. Κώστα, γιατί αφού βλέπεις αυτά τα τεστ, τα βάζουν στο νερό και βγαίνουν θετικά, ρε Κώστα. Έλα, εντάξει. Τέλος πάντων, Κώστα, τέλος πάντων. Και κάτι άλλο να ρωτήσω και κλείνω. Κλείνει, ναι. Παναγιώτη. Ναι. Αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός που μιλάει και από πίσω είναι Παναγία Θολωμένη, γιατί το κάνει. Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Βλέπω τα έργα κάτι... του και μου φτάνει. Μπράβο, σωστό και αυτό, αλλά τη βλέπεις την Παναγία Θολωμένη γιατί πρέπει να έχεις, να ξέρεις πως είναι ο φακός της τηλεόρασης. Όταν μια τηλεόραση παίρνει το αντικείμενο πίσω η φωτογραφία είναι θολή. Λοιπόν, ο Χριστός λέει από τον καρπό θα καταλάβετε ένα δέντρο αν είναι καλό ή κακό. Σωστό. Δεν μπορεί ένα κακό δέντρο να κάνει καλούς καρπούς, ούτε ένα καλό δέντρο να κάνει κακούς καρπούς. Άρα αυτό που είπα πριν, εγώ βλέπω τα έργα του και κρίνω. Παρακαλώ, λέγεται, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα και Παναγιώτη. Χαίρε. Πριν σε κάνω μια-δυο ερωτήσεις, θέλω να σε πω Κώστα, η εικόνα σου είναι δράμη, καθρέφτης. Ο Παναγιώτης ακούγεται Dolby. Έτσι, μπράβο. Dolby Surround, έτσι σήμερα Dolby είναι. Dolby Surround, μια χαρά, πολύ ωραία. Έτσι, να τα ακούει, να τα ακούει. Βέβαια. Για πάμε, για λέγε. Παναγιώτη, τον βλέπω σήμερα πολύ σκεπτικό, δυναμικό. Είσαι έτοιμος να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις. Ήθελα να κάνω κι εγώ μια-δυο ερωτήσεις να σου κάνω. Όσο αφορά, λένε κάποιοι ότι ας πούμε έχουμε ήδη χαραχτεί. Δηλαδή αυτό αληθεύει με τα άμκα, αφημού και τα λοιπά, με ταυτότητες. Ή πρέπει να κάνουμε το σφράγισμα αυτό που λέμε μέσα στο σώμα μας. Ποιο είναι το σωστό, πώς το βλέπεις. Έλεος, όλοι έχουμε έναν αριθμό, έχουμε τράπεζα, έχουμε ταυτότητα, έχουμε αφημί. Εδώ μιλάω για το ολοκληρωμένο σχέδιο που θα μπει στο χέρι ή στο μέτωπο. Όλα αυτά είναι γνωστά, μας ξέρουν οι πάντες. Σημασία έχει να μην προσφέρεις το σώμα σου που βαφτίστηκε στο όνομα του Χριστού και πήρε στο μέτωπο δωρεά Πνεύματος Αγίου, μην βάλεις μέσα σε αυτό τον διάβολο. Πάει η σχέση σου με τον Θεό. Έληξε. Όταν μας βάζει ο παπάς τη σφραγίδα, αυτό μετά στο θάνατο, μετά το θάνατο μας,
Φαίνεται, δηλαδή μπορεί. Και βέβαια, σε ακολουθεί στην ψυχή σου, η ψυχή σφραγίζεται. Δηλαδή μαζί με την ψυχή φαίνεται και αυτό στο μέτωπο που έχει το βάπτισμα. Και αυτοί που έχουν πεθάνει πριν, που δεν έκαναν τη σφραγίδα. Έχουν εν Χριστώ. Όχι, έχουν, αυτοί που έχουν πεθάνει μέχρι σήμερα, τώρα έχουν πεθάνει τόσο πολύ. Η μάνα μου. Πού να ξέρει αυτή για σφραγίδες τότε. Δεν υπήρχαν σφραγίδες, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε υποψία. Όσοι φεύγουν τώρα είναι βαπτισμένοι χριστιανοί. Τι δουλειά έχει τώρα αυτό που λέτε. Η μάνα μου θα πάει και αυτή επάνω, θα σηκωθεί και αυτή. Οι πάντες. Όλοι όσοι έχουν βαπτιστεί, όλοι. Με τι σώμα, αφού πάντες έχει... και οι βαπτισμένοι και οι δολολάτρες και οι πάντες για την κρίση. Με άλλα σώματα. Με σώμα. Και πού θα το βρει αυτό. Αυτά τελευταία πριν φύγουν. Και αυτοί που, άλλοι που κάηκαν, που τους κάψανε. Δεν έχει πρόβλημα αυτό ρε Κώστα μου. Okay. Η ψυχή εμφανίζεται με το σώμα που είχε πριν καεί. Okay. Και μια άλλη ακόμα μια ερώτηση και κλείνω. Παναγιώτη κάποιοι λένε, έχω ακούσει ότι η μάσκα δεν προστατεύει τίποτα γιατί αυτό το αστρογονίδιο είναι εκατομμύρια φορές μικρότερο. Δηλαδή μπορεί να μπείτε... Τι να προστατεύσει η μάσκα, παιδιά. Το μικρόβιο, ο ιός μπορεί να μπει και από τα μαλλιά. Είναι τόσο μικρός που μπροστά στα κύτταρα τα ανθρώπινα. Τα ανθρώπινα κύτταρα είναι πιο μεγάλα 4.000 φορές από τον ιό. Οπότε εισχωρεί και από το δέρμα και από τα μάτια και από τα μαλλιά, από παντού και από τα χέρια, διότι τα κύτταρα είναι πάρα πολύ αραιά για αυτόν, για το μέγεθος του. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί το εξηγούν πολλοί επιστήμονες αυτό, η πόρη του δέρματος μας είναι πολύ μεγαλύτερη να περάσει. Με αυτό σας λέω. Αν υπήρχε πραγματικά ιός, δεν θα μένε κανένας. Κατάλαβα. Να είστε καλά παιδιά, καλή εκπομπή, να είστε καλή συνέχεια. Γεια σου φίλε μου, γεια σου. Να είσαι πάντα καλά, μου φτιάξε τη μέρα ο φίλος εδώ. Παρακαλώ, λέγεται καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Γεια σας. Σας ακούω και ήθελα να κάνω και κύριε Κώστα μια ερώτηση για τον κύριο Παναγιώτη έχω. Ευχαρίστως, πάμε. Σας ακούμε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας μόνο για να μην έχετε αυτή την καθυστέρηση και μπερδεύεστε. Ο Παναγιώτης σας ακούει. Ωραία. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Όχι τέτοια. Κόψτε το κύριε. Πες Παναγιώτη. Δεν σε πρόλαβα. μη μου τον τζαντίζεις. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν σας ακούω. Γαληνεύει η ψυχή μου. Ενημερώνομαι. Βρίσκω μια εικόνα γενικά, ας πούμε, ένα δρόμο ίσο και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Και ήθελα κύριε Παναγιώτη να σας ρωτήσω, εμείς που έχουμε μικρά παιδάκια, πώς θα τους πείσουμε να πάμε. Τι πράγμα? Αυτοί που έχουν μικρά παιδάκια, έχει μικρά παιδάκια, πώς θα τους πείσουμε, λέει. Να πάμε εκεί στα βουνά, να φύγουμε από την κανονικότητα, να φύγουμε λέτε, από αυτή τη ζωή. Θα περνάνε πολύ ωραία εκεί, πίστεψέ μου. Κάνει ιστοριούλα ότι κοιτάξτε παιδιά, ο κόσμος πάει πολύ άσχημα και πρόκειται να γίνει και ένας πόλεμος. Οπότε όπως κάθε φορά γίνονται πόλεμοι, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αν γίνει, θα πάμε στο χωριό, θα πάμε κάπου να περάσει ο πόλεμος και μετά θα ξανάρθουμε. Μην τους βάζετε το φόβο και την απελπισία και την απογοήτευση. Δείξτε τους ότι είναι κάτι, ο πλανήτης Γη ανέκαθεν κάνει χιλιάδες πολέμους, ώστε να το εκλάβουν σαν, εντάξει, θα πάμε, θα κάτσουμε ένα-δύο χρόνια και θα έρθουμε. Να τους μιλάτε έτσι, μην τους λέτε την αλήθεια τόσο μικρά παιδάκια και αρχίζουν και παθαίνουν απελπισία και απογοήτευση. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Για καλό σου βράδυ. Αυτό που έχει αξία, Παναγιώτη, λέει ότι γαληνεύει όταν μας ακούει. Παρακαλώ, λέγεται. Καλησπέρα. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φιλέ. Μ' αρέσει που είσαι πνεύμα αντιλογίας και έχει ενδιαφέρον την κουβέντα. Κάτσε, είμαι πνεύμα αντιλογίας, είπες. Όχι, όχι, έχω ερωτήσεις. Έχει ενδιαφέρον η εκπομπή έτσι. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Έχω ερωτήσεις κι εγώ. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Σε πάω, σε ωραίο. Λοιπόν, για λέγε. Λοιπόν, Παναγιώτη... Χαμήλωσε το ραδιόφωνο γιατί τα ακούσε επανάληψη και ξαναγελάς δύο φορές.
Παναγιώτη, μ' ακούς? Σ' ακούει, σ' ακούει. Λοιπόν, είμαι καταρχήν γνώμων που σε ακούω και διαβάζω. Θεωρώ, δεν θέλω να σε μπενέψω και να σου προκαλέσω. Δεν κολακεύουμε, αδερφέ. Δεν πάει να πεις ότι είμαι ο Θεός. Δεν καταλαβαίνω. Απλά θέλω να σου πω ότι η πληροφόρησή σου είναι το πάνω για μας. Θέλω να αναφερθώ για σε δύο σημεία. Ένα για τον παλικάρι αυτό που... Ναι. Ναι, για τον παλικάρι. Και εγώ το έχω σταμπάρει εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω αν είχες, τον είχες δει σε μια παρουσίαση που είχε κάνει κάτω στην Καραϊβική. Συνέχισε. Είχε παρουσιάσει τα υποτίθεται τους μαθητές του και καλά και όλους και όσοι ήταν ξέρεις 12 ας πούμε και τους είχε βάλει και ονόματα αυτά έτσι βιβλικά ονόματα και πράγματι δηλαδή είχε δείξει ότι είχε πάει στον Βόρειο Πόλο και έκανε υποτίθεται κάτι σαν αυτό που έκανε ο Χριστός, ας το πούμε, 40 μέρες στην έρημο. Αυτός πήγε στο Βόρειο Πόλο και έκανε, υποτίθεται, μια πορεία έτσι δύσκολη και όλα αυτά. Για πάμε λίγο, το προπατήσουμε. Ναι. Θέλω να πω ότι όντως, και εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό το άτομο, αλλά θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον Χριστό σε ένα σημείο, γιατί για μας ο Χριστός είναι το παν. Τώρα ακριβώς το Ευαγγέλιο του Λουκά, αθέωδες και γελαστές πάντως, στο τέλος, αν θυμάσαι, ενώ έχει σταυρωθεί, έχει αναστηθεί, φεύγοντας δίνει στους μαθητές μία ευλογία, μία ευχή ας το πούμε έτσι. Και με έκανε εντύπωση ας πούμε, γιατί λέω τώρα, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό, γιατί τόσο μια απλή... Έχεις μια ερώτηση, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος, αδερφέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ακούμε 10 λεπτά και δεν έχεις πει τίποτα ακόμα. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είναι ραδιόφωνο και δεν λέει έτσι. Κουράζουμε πολύ. Απλά θέλω να το... Κάνε την ερώτηση. Να το επιβεβαιώσει ο Παναγιώτης, αν είναι έτσι. Τους λέει τους μαθητές ότι σας δίνω την δυνατότητα, την ευλογία, ας πούμε, τη δύναμη να πατήσετε πάνω σε δηλητηριώδεις φίδια και σκορπιούς. Αυτό είναι, έχει να κάνει με το σημερινό. Που έγινε, τους έδωσε πνεύμα Άγιο. Οπότε, αφού έχουν πνεύμα Άγιο, ούτε από σκορπιούς, ούτε από φίδια, ούτε από διαβόλους, τίποτα, και θα αναστέλνουν νεκρούς. Και αυτό τους είπε, θα καλείτε. Τους έδωσε το πνεύμα το Άγιο και μετά είπε, φεύγω τώρα και θα στείλω τον παράκλητο ώστε να λάβετε και εσείς ό,τι έλαβαν οι Απόστολοι. Παναγιώτη, και ο Παράκλητος είναι ο ίδιος αυτός, το λέει. Είμαι ολόκληρος εγώ. Αλλά επειδή θα γίνεται με επίκληση, θα παρακαλάς, λέγεται Παράκλητος. Ναι, απλά θέλω, Παναγιώτη, να το φέρω στο σήμερα, ότι αυτό το ότι τη δύναμη να πατήσουμε στα δηλητήρια έχει να κάνει και με τη σημερινή εποχή. Δηλαδή, αυτός που πιστεύει και είναι στο Χριστό αληθινά, μπορεί να οποιοδήποτε δηλητηρία σε αυτό που είναι φάρμακο, οτιδήποτε, να το εξαφανίσει. Ναι, αρκεί να έχει πίστη. Ναι, μην την πείσεις αυτό ακριβώς. Κάποιοι παπάδες που έφυγαν με κοροναϊό δεν θα είχαν πίστη αρκετή, φαντάζομαι. Δεν θα είχαν, φίλε. Όχι, φίλε, δεν θα είχαν. Γιατί είπε κανένα. Σε ευχαριστούμε εσένα, να είσαι καλά. Προχώρα, Παναγιώτη, πες μου. Έχεις, γιατί που έχουν ζητήσει να κάνουν νεκροψία σε όσους φεύγουν έτσι. Ζήτησε ένας δικηγόρος, ο Αντωνιάδης, και μπράβο του, ζήτησε να κάνουν νεκροψία σε κάποιον άνθρωπο που του παρακάλεσαν οι δικοί του. Και δεν δέχτηκαν. Γιατί δεν κάνουν νεκροψία? Τι πέθανε από κορονοϊό, αφού ανοίξανε κάποιον και δεν βρήκαν τίποτα τέτοιο? Τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι σχέδιο. Δεν είναι κάποιος ιός. Θα ήμουν εγώ ενάντια σε κάποιο εμβόλιο που θεραπεύει. Δεν σας τρελαίνει το ότι ο μισός πλανήτης, οι γιατροί, οι δήμονες, οι επαΐοντες, οι ειδικοί,
Δεν συμφωνούν με αυτό. Κάπου από εκεί θα έπρεπε να πονηρευτεί ο καθένας. Γιατί τόση πίεση να βάλουμε το εμβόλιο, γιατί ψηφίζουν νόμο τώρα, πρέπει να ψηφίσει και σήμερα, που αν κάποιος πάθει από το εμβόλιο, να έχει προστασία ο γιατρός από το Σύνταγμα, όπως οι βουλευτές, όπως οι δικαστές, να μην φέρει καμία ευθύνη. Πού το είδατε αυτό? Γιατί δεν καταλαβαίνετε. Οι καπνοβιομηχανίες φέρουν ευθύνη, οι αυτοκινητοβιομηχανίες που σου δίνουν αυτοκίνητο και σκοτώνεσαι φέρουν κάποια ευθύνη. Κώστα μου, είναι η ζωή σου το φάρμακο αυτό, ας τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα και τα τρένα. Okay. Παρακαλώ, λέγεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, με ακούτε? Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχετε τρίτος παγκόσμιος. Ναι. Καλώς να έρθει. Είμαστε μια χαρά. Μια χαρά είμαστε εμείς. Ναι, ο Παναγιώτης όμως έλεγε ότι θα έρθει μετά τα δεύτερα 3,5 όμως. Άντε πάλι. Μου λέει κάποιος, Παναγιώτη, είσαι σίγουρος ότι είναι αυτός? Γιατί θα πούνε ότι είσαι ψευδοπροφήτης. Και του απαντώ και του λέω. Για να πούνε ότι είμαι ψευδοπροφήτης, θα πρέπει πρώτα να έχω δηλώσει προφήτης. Αφού δεν έχω δηλώσει προφήτης, πώς μου λες θα με πούνε ψευδοπροφήτη? Είμαι ερευνητής. Έρευνα κάνω και ό,τι ερευνώ το μοιράζομαι με εσάς. Θέλετε να ναι, το Παναγιώτη, δεχτείτε. Αλλά έλεγες σε εκπομπές σου σε πάρα πολλές ότι θα γίνει μετά τα δεύτερα 3,5. Πότε? Μετά τα δεύτερα 3,5 χρόνια. Τι θα γίνει? Τότε κρίση. Τρίτος παγκόσμιος. Ναι, και εσύ τώρα τι είσαι σίγουρος ότι θα γίνει? Ναι, τώρα εγώ το είπα και αυτό ισχύει. Όμως ο Χριστός λέει, μη φοβηθείτε, λέει ο Χριστός. Έχουμε πρόβλημα? Ναι, έπεσε η γραμμή μια στιγμή, παρακαλώ. Έλα, πάλι εδώ είσαι. Έγινε θαύμα. Λοιπόν, παρακαλώ, λέγεται, καλησπέρα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Γεια σας. Ναι. Τι κάνεις, καλά? Εδώ, στον αγώνα. Μπράβο. Τον Παναγιώτη ήθελα λίγο. Εδώ είναι, στη διάθεσή σου. Να το ρωτήσω. Ευχαριστώ. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια και χαρά. Παναγιώτη, γεια και χαρά. Έχω μία ερώτηση. Ή να μιλήσουμε λίγο για ένα μικρό θεματάκι. Έχει να κάνει με το καλό. Ότι πώς το βλέπεις εσύ? Υπάρχει στη γη, υπάρχει ένας εκπρόσωπος του καλού ή μια σχολή του καλού? Τι εννοείς? Εννοώ, εγώ τώρα παράδειγμα είμαι, θέλω να, να εκπροσωπεύσω το καλό. Πώς μπορώ να το... αυτά που μαθαίνουμε τα πιο πολλά, ας πούμε, είναι από την Εκκλησία, από τον Χριστιανισμό. Αλλά το κακό στην πράξη έχει μεγάλη σχολή. Έχει πολύ, μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα για το κακό, άμα θέλεις να εκπροσωπεύεις το κακό. Για το καλό δεν βλέπω κάτι πρακτικό εδώ στη γη απάνω. Γιατί αυτό που κάνω εγώ τώρα το θεωρείς κακό? Δεν το θεωρώ κακό, αλλά μπορείς... Υπηρετώ τον άνθρωπο. Ναι, δεν υπηρετώ το πάρτι μου. Ούτε πάω να οικονομήσω, ούτε να το παίξω. Βλέπετε ότι έχω βιβλία και σε καμία εκπομπή μου δεν έχω πει για τα βιβλία μου. Όχι, αυτό ναι, αυτό το ξέρω, ότι έχεις βιβλία, και εγώ τα έχω τα βιβλία σου. Αυτοί που διαβάζουν τα βιβλία, δεν έχει να κάνει με σένα, ναι. Ναι, δεν έχει να κάνει με σένα, λέει ας πούμε εσύ. Όχι, αυτό που, δεν έχει να κάνει με τον Παναγιώτη. Λέω εγώ τώρα άμα θέλω να εκπροσωπήσω. Εάν το καλό, θες να κάνεις καλό. Θα σου πω, άμα βγω έξω τώρα εγώ να κάνω κάτι καλό, θα πάνε να με φάνε 30 άτομα σε μία μέρα. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ όμως δεν έχω μία τέχνη, εγώ δεν έχω τέχνη να... Δηλαδή μόνο πολεμική τέχνη μπορεί να έχω. Και επειδή είμαι μόνος μου, δεν μπορώ να κάνω πολλά. Δεν μπορώ να κάνω πολλά όμως μόνος μου με την πολεμική τη τέχνη. Αλλά δηλαδή, δεν μου λες, εσύ τώρα σαν καλός... μπορείς να κάνεις καλό στον εαυτό σου. Μπράβο Παναγιώτη.
στον εαυτό μου μπορώ να κάνω καλό. Τελείως. Αλλά εγώ, δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν κάνω τίποτα. Έξω, έξω άμα βγω. Κρέας, είμαι... τρως. Κρέας τρώω, ναι. Γκόμενα έχεις. Παντρεμένος, είμαι, εντάξει. όχι, δεν. Άκουσε να σου πω κάτι, αδερφέ. Για να κάνεις καλό, θα πρέπει πρώτα να μάθεις τι είναι το καλό. Μετά... Το νιώθω, δεν το έμαθα. Το νιώθω, Παναγιώτη. Το καλό, για να το κάνεις, θα πρέπει να έχεις αγάπη. Άμα δεν έχεις αγάπη και πας να κάνεις το καλό σαν μηχανική εκδήλωση, δεν πιάνει. Τι θα πρέπει, για πες μου κάποιον, πες μου κάποιον με αγάπη που κατάφερε κάτι να χαλάσει το κακό. Αν αλλάξεις τον εαυτό σου, αν αλλάξεις εσύ τον εαυτό σου. Άκουσε, λάθος αντίληψη έχεις για το κακό. Εσύ δεν ήρθες εδώ για να κάνεις κακό στο κακό. Εδώ ήρθες για να μάθεις τι είναι καλό, τι είναι κακό και να κινείσαι μέσα στο κακό χωρίς να σου κάνει το κακό κακό. Δηλαδή, όταν βρέχει έξω και έχεις μια ομπρέλα, έτσι, και την ανοίγεις και δεν βρέχεσαι. Ναι. Εσύ δεν βρέχεσαι, okay. Όμως αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή εσύ δεν βρέχεσαι, σταμάτησες και τη βροχή. Μπορείς να πας όπου θες μες στη βροχή και δεν θα βρέχεσαι. Εντάξει, τώρα όμως θα έρθει το κακό και θα πει: εγώ θα σου πουλήσω την ομπρέλα και θέλω από σένα 100 ευρώ για να αγοράζεις την ομπρέλα. Φτιάξε μία μόνος σου. Κοιτάξε, τώρα το πας αλλού. Μα θέλω να το πάω εκεί. Όχι, θα σου πω που θέλω να το πω. Ότι στον κόσμο τώρα αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χιλιάδες χρόνια υπάρχει μόνο μία σχολή του κακού. Μόνο αυτοί μπορούν στην πράξη να καταφέρουν πράγματα. Το καλό μόνο στα λόγια και μόνο στην που έχουν καλή πίστη. Όχι, αλλά σου έδωσε. Να αλλάξουν. Σου έδωσε απάντηση ο Παναγιώτης. Εγώ την κατάλαβα. Σκέψω, το κατάλαβα εγώ. Λοιπόν, που εγώ είμαι υπηρέτης του κακού, έχει υπόψη σου. Σου είπε κάτι ο Παναγιώτης, ότι αν αποφασίσεις να κάνεις το καλό στον εαυτό σου και στην οικογένειά σου και αν όλοι αποφασίσουμε το ίδιο, βουαλά, έφυγε το κακό. Ναι, αυτό σου είπε. Έξω εγώ μόνο βλέπω ότι έξω μας τρώνε κάθε μέρα. Κάθε μέρα μας τρώνε. Ναι. Άμα βγεις έξω να πας κάτι με μια καλή σκέψη, θα σε φάνε αμέσως κατευθείαν. Ναι. Ό,τι και καλό να πας να κάνεις. Και στο σούπερ μάρκετ να είσαι και να θέλεις κάτι καλό να κάνει, θα σε φάνε. Όχι, δεν σε φάει. Αν μου αγοράσεις εμένα μια τσάντα με τρόφιμα, θα σε αγαπήσω πολύ. Ξέρω, γι' αυτό λέω. Τι εννοείς καλό στο σούπερ μάρκετ, θα μου βάλεις χέρι ή θα μου δώσεις μια σακούλα με τρόφιμα? Δώσε μου μια σακούλα με τρόφιμα, θα πάω τα δικά σου στο σπίτι. Εγώ, ορίστε, έκανες καλό. Αλλά πού τέτοια τύχη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, λέγεται, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου. Κώστα, να σε ρωτήσω πρώτα, Κώστα, δίπλα στην καντίνα, αν τα βρούμε, επιτρέψεις να ανοίξω κι εγώ μια καφετέρια? Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Όχι, με τρίχνεις τώρα, δεν είναι έτσι? Όχι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω τον Παναγιώτη και μου δίνει τη γη γι' αυτό το λόγο, τέλος πάντων. Και δεν θέλω ανταγωνισμό εκεί. Θα είμαι μόνος μου να πουλάω όσο θέλω. Έγινε. Παναγιώτη, πολύ καλή εισαγωγή για τους Ρότσελντ που έκανες και ήθελα να ρωτήσω ποιοι πήγαν και υποδέχτηκαν πρώτους τους νεοναζί στην Ουκρανία πριν από 3-4 χρόνια όταν είχαν γίνει συμπλοκές? Πάλι αυτοί με τα κουτσεδάκια οι Χασίδες 4 Ραβίνοι. Αυτή είναι η αιτία. Το κακό είναι όλοι αυτοί. Αυτοί με τα μαύρα που είναι όλοι οι Ραβίνοι. Μα δεν κάνει λογική. Πήγαν στους Ναζί στην Ουκρανία πριν από 4 χρόνια και τους δώνασαν συγχαρητήρια και στήριξαν το κράτος που δεν είχε ιδρυθεί ακόμα. Οι Εβραίοι Ναζί. Τι γίνεται εδώ? Κάτι δεν πάει καλά. Δεν τα είπα στην αρχή ότι αυτή είναι το εκτελεστικό μέρος, μάλιστα, της κορυφής που λέγεται Ρότσιλ. Ο Ρότσιλ, συγγνώμη σε διακόπτω, για να μην τρώω το χρόνο, θα πει στα γερμανικά κόκκινη ασπίδα, έτσι, Ρότσιλ. Ναι. Αυτός είχε ένα μαγαζάκι κάπου εκεί στο 1700 και μετά αντίστοιχε, ας πούμε, Γαλλία, Αγγλία, στους βασιλιάδες, άρχισε να δανείζει. Ναι. Η ερώτηση είναι, τα χρήματα πού τα βρήκε τόσο χρυσό? Μήπως υλοποίησε κάτι? Έλαντε, κάτι έγινε εκεί. Αλλά ένα μαγαζάκι, ήταν πανδοκιό, ταβέρνα ήταν. Άκουσε κάτι. Ναι, παίζω. Θα σας πω ένα μυστικό. Αυτοί γνώριζαν
από ένα άκρος μυστικιστικό βιβλίο, ναι, που πήγε στο Βατικανό, την ερμητική αλχημία. Και μπορείς να φτιάξεις χρυσό όταν ξέρεις τους κώδικες. Θα πάρεις... Ξέρω και κάποιον τιάφι. Άλλον εγώ. Θα πάρεις τιάφι. Ξέρω έναν ακόμα που ξέρει να το κάνει. Υδράργυρο. Θα πάρεις αλάτι. Και θα ρίξεις μία εκένωση ηλεκτρική μέσα σε αυτό. Ο ηλεκτρική εκένωση θα ενώσει τα στοιχεία και τα τρία αυτά μαζί και θα μεταβληθεί σε χρυσό. Άρα... Αυτή είναι ο μυστικός, ο κώδικας του μυστικού λίθου. Μπράβο. Άρα, μπορούν και, εμείς... και κάνουν χρυσό και έτσι από το πουθενά τόκιζαν βασιλείς και άρχοντες. Έλα και υπάκουαν όλοι αυτοί στο τι θα πει ο τραπεζίτης και το σόι του. Άσε που σήμερα δανείζουν, έχουν το 10% των χρημάτων, έχουν 10 ευρώ και δανείζουν 10 ευρώ σε εξού και δανείζουν 100 επί 10. Τους ναι, αλλά τώρα πια ο πλανήτης είναι δικός τους, παιδιά. Τι βασιλεία, αφού είναι βασιλιάδες του πλανήτη Γη. Τι το βασιλιάς η Ελισάβετ, ήταν κούκλες. Τους δώσαμε μόνοι μας το σκηνή να μας κρεμάσουν και δεν θα μας λυπηθούν. Να ρωτήσω και κάτι άλλο σχετικά με την αστρική προβολή, γιατί ακούω πολύ κόσμο παίρνει και έχω και κάποιο γνωστό που νομίζω ότι πρέπει να τα καταφέρνει στα αστρικά παιδιά να πηγαίνει. Αλλά τι γίνεται, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πέρα τον κίνδυνο που έχει το κούμπομα και το ξεκούμπομα που λέμε στο σώμα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Στη μαγεία πάνω, όταν κάποιος σε κάνει κάτι, δεν υπάρχει ένας κλάδος της μαγείας που πρώτα συνειδητοποιεί τη συχνότητα, την ταυτότητά σου στο αστρικό, πειράζει πρώτα το αστρικό σώμα και μετά έρχεται στο φυσικό σώμα η ζημία. Και λένε ότι πιο πολύ ζημία μπορεί να σε κάνει στο αστρικό παρά στο φυσικό. Όταν ένα άτομο δεν έχει σχέση με τη θρησκεία και δεν έχει καμία επαφή με τα μυστήρια, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Με μία κατάρα τον πιάνει. Αλλά θέλω να πω στο αστρικό, δεν υπάρχει πιο πολύ κίνδυνο από ό,τι στο φυσικό πεδίο, ή τι είναι η ερώτηση. Βέβαια. Πιο πολύ διότι νομίζουν το σώμα το βρίσκουν άδειο. Και σε κάνει τη ζημία στο αστρικό πεδίο. Ορίστε. Και σε κάνει τη ζημία στο αστρικό πεδίο και μετά μεταφέρεται στο φυσικό. Μα από εκεί θα σου έρθει. Δεν θα έρθει από το φυσικό. Από εκεί. Μπαίνουν στο σώμα το οποίο δεν προστατεύεται, γιατί το άτομο δεν έχει καλές σχέσεις με θρησκεία, με αγάπη, με Χριστό, να έχει το προστασία. Παιδίου, ναι, ναι. Εισχωρεί στο σώμα και όταν πάει να επιστρέψει η ψυχή, επιστρέφει μεν, αλλά βρίσκει κι άλλον μέσα, γι' αυτό και δαιμονισμένοι. Μία φοράν αυτοί και μία μιλούν αυτοί και μία μιλάει η οντότητα και δεν θυμάται και τι είπε. Αυτά, Παναγιώτη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να μας κρατάω το χρόνο. Να είσαι καλά και επειδή είσαι καλός, μπορεί και να σου επιτρέψουν να κάνεις ένα καφέ εκεί δίπλα. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Λοιπόν, το τηλέφωνο το ξέρετε ποιο είναι, 210-2205-943, παρακαλώ, λέγεται, καλησπέρα. Κύριε Μίξηλα, είμαι πολύ χαρούμενη, επιτέλους έπιασε γραμμή. Να είσαι καλά. Έχω δύο ερωτήσεις για τον κύριο για τον Παναγιώτη. Για τον Παναγιώτη, μην τον πείτε κύριο. Όχι, όχι, ξέρω. Γιατί το θολώνει το μάτι του. Εντάξει. Οκ, okay, πάμε. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι τα δύο πάσα που έχουν μέσει μαζί τον Εβραίο και το δικό μας είναι οι δύο πασχαλιές που έλεγε που ήταν στη φυροφυτία. Όχι. Ναι. Όχι, δεν είναι πασχαλιές. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε πάντα το Πάσχα το δικό μας. Εορτάζεται με το Πάσχα των Εβραίων. Πάντα. Δεν είναι τώρα. Η άλλη ερώτησή μου είναι, είπατε για τον προετοιμασμένο χώρο που θα μας έχει ο Θεός. Πώς θα το βρούμε?
Γιατί εμείς είμαστε τώρα στο εξωτερικό, θέλουμε να πάμε Ελλάδα, θα πάμε. Αλλά μετά από εκεί και πέρα πώς θα γίνει? Όλοι θα λάβετε μήνυμα. Από ποιον, ποιος θα το στείλει? Από τον κύριο του δυνάμεων και την ιεραρχία του. Όλοι θα πληροφορηθούν, αυτοί που δεν έχουν σφραγιστεί και αυτοί που ξέρει ο Χριστός που δεν θέλουν να σφραγιστούν. Αυτοί λοιπόν θα λάβουν κάποιο μήνυμα. Δηλαδή η κοπέλα τώρα να περιμένει αυτό, ας πούμε, και θα τις θα έρθει. Θα περιμένει, γιατί και όταν θα έρθει η ώρα ίσως και εγώ πω κάποιο πράγμα θα πω εδώ. Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να ακούσω. Να ακούτε την εκπομπή, γιατί το μήνυμα θα το στείλουμε εμείς από εδώ με SMS. Κοιτάξτε, σας ακούω, γιατί μου αρέσει και ήδη. Είναι πολύ ωραίο συνδυασμός της στιγμής. Χαίρομαι. Είναι το μαύρο και το άσπρο. Ο Παναγιώτης είναι το μαύρο και εγώ είμαι το άσπρο. Μία ακόμη ερώτηση. Άντε, βάλτε τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ θα φύγω, γιατί πιστεύω στο Χριστό και θέλω να φύγω τη ζωή μου, την ψυχή μου. Αλλά κάπου μέσα θα πάω και από φόβο, για να μην χάσω την ψυχή μου. Άρα εγώ θα σωθώ, γιατί πιστεύω στο Χριστό ή επειδή έφυγα από το φόβο, για να μην χάσω την ψυχή μου. Να πας να καθίσεις στον καθρέφτη σου. Ναι. Πώς? Ναι. Να πας να καθίσεις στον καθρέφτη σου και θα κάνεις την ίδια ερώτηση μέσα στον καθρέφτη. Εντάξει. Το κατάλαβες τώρα? Εγώ δεν κατάλαβα. Και τι θα της πει ο καθρέφτης? Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Ποια είναι η πιο όμορφη? Okay. Εσύ κατάλαβες, έτσι? Ναι, κατάλαβα. Τότε εγώ είμαι ο βλάκας. Okay. Να σε πάντα καλά. Καλή σου μέρα. Πάμε στο άλλο, παρακαλώ, λέγεται. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Παναγιώτη. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Βεβαίως, ελάτε. Παναγιώτη, όσοι αυτή τη στιγμή εμβολιάζονται, υπάρχει πιθανότητα να μετανοήσουν και να μην δεχτούν το χάραγμα? Και αν ναι, μπορούμε να τους δεχτούμε εκεί που θα έχουμε το χώρο πάνω στα βουνά ή όχι? Όταν εμβολιαστείς δεν είναι απόρριψη από το Θεό. Απλά μπαίνει σε μια κατάσταση επικίνδυνη μέχρι και θάνατο. Δεν ωραία. Έχει να κάνει το εμβόλιο με το 666. Απλά σε εκτοπίζουν και σε αδρανοποιούν, ώστε ό,τι σου λένε θα λες ναι, μάλιστα. Και δεν πρέπει, γιατί σου στερούν την ελεύθερη βούληση. Ο Θεός έκανε ελεύθερο. Αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να θελήσει κάποιος από αυτούς που έχει κάνει το εμβόλιο μετά να σωθεί, δηλαδή, επειδή χάνει την ελεύθερη βούληση, αυτό μου λες. Μα και βέβαια μπορεί να σωθεί, αλλά θα ζήσει μέχρι τότε. Αυτό λέω. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Παναγιώτη, με ρωτάνε εδώ, μισό λεπτό, λέει, όπως υπήρξε ο Χριστός με την Παναγία, όπως θα υπάρξει ο Αντίχριστος, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια γυναίκα αντί της Παναγίας, δηλαδή ο ψευδομεσσίας, να υπάρξει και η ψευδοθεοτόκος? Όχι, απλά γεννήθηκε μέσα από πορνεία. Δηλαδή, με αυτόν που έκανε ό,τι έκανε, δεν είναι θετικό άτομο. Μάλιστα. Παρακαλώ, λέγετε. Καλησπέρα. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα πω, γιατί είναι άκρος μυστικιστικά και απόρριτα. Μάλιστα. Ορίστε, κυρία, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δύο. Μια ερώτηση στον Παναγιώτη θα ήθελα να κάνω. Βεβαίως, ελάτε. Να μας πει λίγο τη σύνδεση που έχουν οι Χαζάροι με τη Φιλίδαν και την περίπτωση που έχει αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές του όσον αφορά με το τίτλο που θα είχε ο Αντίχριστος, και αν είναι ο τίτλος ο οποίος βγάζει τον αριθμό 666 ή το όνομα του Αντιχρίστου που βγάζει 666. Για να γίνει τα είπα, αυτά τα είπα και τα έστειλα και με εικόνες στο Facebook εχθές. Μπες μέσα
στο προφίλ μου και θα τα δεις όλα αυτά. Όσον αφορά δηλαδή για τους Χαζάρους και, τους, και τη φυλή Δαν. Από τη φυλή Δαν. Είναι έκτοτη φυλή. Αυτοί που μίλησαν το 970 τους Χαζάρους και τους έκαναν Εβραίους, από πού ήσαν. Αυτοί ήρθαν σε επαφή μαζί τους, τα σπέρματά τους, και η του Δαν, αυτή η ομάδα, μετέφερε το σπέρμα σε αυτούς. Μάλιστα. Και, δηλαδή και το όνομα του David Rothschild και ο τίτλος που θα έχει θα αντιπροσωπεύει τον αριθμό 666. Ακριβώς. Καλώς. Ακριβώς. Αυτή ήθελα ένα ξεκαθάρισμα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί πριν είχε αναφερθεί παλαιότερα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, λέγεται. Μέρες που είναι. Καλησπέρα. Μία ερώτηση του Παναγιώτη. Βεβαίως. Πότε πήγε ο. Ακούω επανάληψη από τι μπορεί να είναι. Επειδή έχουμε. Κάντε την ερώτησή σας και θα κοπεί η επανάληψη και το ραδιοφόνο σας χαμηλά για να. Ναι. Ναι. Πότε πήγε ο Διόνυσος Ζαγρέας στην Ινδία. Ο Διόνυσος Ζαγρέας. Γύρω στο 8.500 π.Χ. Χριστού. Ναι. Και κάτι άλλο. Ο Ντάντε στην Θεία Κωμωδία περιγράφει επίπεδα κόλασης. Κάτι τέτοιο είναι υπαρκτό. Και βέβαια δηλαδή, όντως υπάρχουν επίπεδα. Όπως και στον Παράδεισο. Μάλιστα. Στο βεβαιώνει αυτό ο Χριστός στην επιτόρως ομιλία, στους μακαρισμούς. Και κατανέμει τους χαρακτήρες των πιστών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί οι Θεού λέγονται. Μακάρι οι πράγοι στην καρδιά, διότι αυτοί το Θεό όψονται. Είναι τομείς στον Παράδεισο. Το ίδιο υπάρχει τομείς και στην κόλαση. Και μια τελευταία ερώτηση. Αν μπορείς να μας πεις δύο λόγια για τον Ντίνο Κρασπεδόν. Πού το ξέρεις αυτό. Τον έχω ψάξει στο ίντερνετ γι' αυτό. Καλά Παναγιώτη, θα μου έχει κουφάνει τελείως εδώ. 8.500 χρόνια πήγε, τι ξέρεις είναι αυτά που είχα λέει. Γνωριστεί στην Ελβετία, στη Βασιλεία, το 1975. Με αυτόν και, και τον Φιλ. Το σκοτώσανε. Υπήρχε μία συνάντηση ιδιαίτερων προσωπικότητων στην Ελβετία. Και είχα πάει και του ήρθα σε επαφή μαζί τους και τους είπα ότι είμαι Έλληνας και είχαν κατενθουσιαστεί. Και ο Ντίνο, που δεν είναι το όνομά του αυτό, μιλήσαμε πάρα πολλά πράγματα πάνω στη φυσική και την εξωγήινη αυτή, αλλά πιο πολύ μιλήσαμε για την τεχνολογία των Ολυμπίων. Δεν ξέρω αν ζει τώρα. Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο, παρακαλώ, λέγεται. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Δεν ξέρω αν ζει τώρα. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς χαμηλώστε το ραδιόφωνο, εσείς μιλάτε. Ναι. Θα μπορούσαμε να... Γεια σας, κύριε Κώστα Κελάς. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ερώτηση στον κύριο Λαδό. Βεβαίως. Στη διάθεσή σας. Σας ακούει. Ναι. Παναγιώτη, καλησπέρα. Ο κύριος του Λάτω σας ακούει. Ναι, καλησπέρα Παναγιώτη. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Ο Αντίχριστος εδώ θα εμφανιστεί, δεν θα πρέπει να είναι 33 ετών αυτό. Όχι, πού το λέει αυτό. Είναι... Πού το λέει αυτό, 33 ετών να είναι έτσι. Δεν γράφει ποτέ. Η Αποκάλυψη μιλάει για τον Αντίχριστο. Τον ιό της απολίας. Δεν λέει ημερομηνίες και χρονολογίες γεννήσεως. Το άθροισμα του ονόματος θα βγάζει αυτό. Λοιπόν, 666. Εφόσον αυτός είναι ο κύριος και βασιλέας του πλανήτη Γη μέσα από το χρήμα, εξουσιάζει τα πάντα, το σύστημα λοιπόν αυτό, 666, είναι ο ίδιος που θα σφραγίσει όλο τον πλανήτη. Ότι είστε δική του, όχι εσύ. Μάλιστα. Συμφωνώ. Απλά ήθελα για διευκρίνηση
Δεν υπάρχει. Ο άλλος μου έλεγε έχει ρητίδες, λέει, δεν μπορεί να είναι αυτός. Τι μας λες, ρε Παναγιώτη, αυτός είναι οικολόγος, είναι καλός. Τι δουλειά έχει αυτός τώρα με αυτά που λες. Δηλαδή, να σας κάνουμε παραγγελία κάποιον αντίχριστο, να μας πείτε τα μέτρα, τι θέλετε ακριβώς, να σας τον φέρουμε. Έλεος. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό ήθελα να πω. Αντιλαμβάνομαι. Πόσοι θα την πατήσουν. Να αντιληφθούν το μέγεθος της πλάνης αυτού του διαόλου. Καλώς πάντων. Καλή ανάσταση να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αμήν. Να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά, αδερφέ. Πριν από λίγο κοιτούσα μια φωτογραφία που είχα την σκέψη. Όπα, δεν είναι. Το τηλέφωνο 210, έκλεισα τις γραμμές κατά λάθος, αλλά δεν έμειναν και πολύ. Παρακαλώ, λέγετε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Τουλάτο. Στη διάθεση σας, Παναγιώτη, σας ακούω. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω, να μιλήσω με τον κύριο Τουλάτο. Ας το κύριε μου, ρε παιδιά μου, αφήστε το κύριε. Τι μπορώ. Με τον Παναγιώτη, με τον Παναγιώτη, με τον Παναγιώτη. Έτσι, ρε παιδάκι μου, μπράβο. Αυτό θέλω. Παναγιώτη, καλησπέρα. Ναι. Καλώς την. Ήθελα να ρωτήσω, βλέπω τον μπαμπά μου συνέχεια στον ύπνο μου με τη μαμά μου που δεν έχουν πεθάνει. Όνειρα σήμερα. Τι είναι αυτό που γίνεται συνέχεια. Σου στέλνω μήνυμα ότι δεν είναι πεθαμένη. Ότι δεν είναι πεθαμένη, ε. Ακριβώς. Α, τους έδαψε εσείς είδατε δηλαδή τον Χριστό όταν ανελήφθη να είναι στη γη. Πού πήγε, κάπου αλλού πήγε. Η Παναγία δεν ήρθε και την πήρε ο ίδιος. Οι άγιοι δεν φεύγουν. Ναι, δεν έπρεπε να κατοικεί εδώ. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, άρα το μήνυμα είναι φροντίστε να τις αυρίστε στους ουρανούς. Αυτά που λέει ο Χριστούλης μας. Ναι. Μην φοβόσαστε θάνατο. Τους βλέπω συνέχεια στον ύπνο μου, Παναγιώτη, συνέχεια. Θα πλουτίσετε εδώ κάτω μέσα στη ματαιότητα και στο ψέμα. Στην αδικία, στην κακία, στο μίσος, στην απάτη, στην αχανιστία. Εμένα περιγράφεις τώρα. Εντάξει, Παναγιώτη μου, ευχαριστώ. Καληνύχτα. Γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ, λέγεται, καλησπέρα. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι, γεια σας. Ναι, ελάτε. Εγώ είμαι. Εσείς, κύριε, εσείς. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλώς. Για μας η σημερινή νύχτα είναι κάπως παράξενη, γιατί όταν ξεκινήσαμε να ακούμε τον Παναγιώτη πριν από 30 χρόνια, Κώστα, πάντα στο μυαλό μας ήταν πότε θα πει αυτή η στιγμή που μόλις έφτασε. Αυτή η φωτογραφία που έχω βάλει δίπλα του τώρα είναι αυτή πριν από 30 χρόνια. Έτσι ξεκίνησε. Ναι, ναι. Σήμερα θα μεταξύ, ναι. Απορώ μαζί σου, γιατί εσύ το όνομα το ήξερε. Όχι, το ξέρω. Του είχα πει ψέματα. Μου είπε ψέματα, αλλά εντάξει, είχα άκρες, εγώ έμαθα. Για κάποιους λόγους κρύβουμε μία αλήθεια. Για κάποιους λόγους. Εντάξει, εντάξει. Όταν το ξέρω, θα έρθει η φορά. Απλώς θυμάμαι κάποτε να έχεις πει, Παναγιώτη, ότι τον είχε συναντήσει και του είχε δώσει και το χέρι. Ναι, Κώστα, μπορείς να με βάλεις λίγο μουσική, γιατί μου πάνε κάτι, μου φέραν. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, περιμένετε στη γραμμή. Περιμένετε, βεβαίως. Μη σηκώνεσαι ακόμα. Περίμενε λίγο, μη σηκώνεσαι. Σηκώθηκες αργά. Πρέπει να ανοίξω. Thank you.
Καλώς τον Παναγιώτη. Ορίστε. Τι είναι, Παναγιώτη? Θες κι άλλο διάλειμμα? Περίμενε. Όχι. Για πες μου. Φέρανε. Τι σου φέρανε? Κάποια χαρτιά. Φαντάζομαι δεν είναι καλά. Εντάξει, καλά είναι, καλά. Ωραία, να συνεχίσουμε. Μας ακούνε πολύ. Να ξέρεις εγώ τι βλέπω τώρα. Κάτι πολύ καλό, για το μας ακούνε πολύ. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι, ο κύριος που είναι στη γραμμή, έκλεισε? Όχι, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ωραία, μιλήστε. Θέλει ο Παναγιώτης να μας πει για αυτή τη συνάντηση πριν από χρόνια που τον συνάντησε και του έδωσε και το χέρι κάποια πράγματα. Κοίταξε, δεν είπα τίποτα. Απλά του έδωσα το χέρι, αυτός μου πρότεινε. Εντάξει. Μου πρότεινε το χέρι του. Και εγώ είπα κάτι τότε. Μάλιστα. Πάντως, όλο τυχαίως, αυτές τις μέρες βρήκα το βιβλιαράκι που είχες βγάλει πριν από 15 χρόνια, τον οδηγό επιβίωσης. Α, πολύ περισσότερο. Παραπάνω είναι. Ναι, είναι που. Μπορώ να πω ότι... Το γαλάζιο, λέω. Το γαλάζιο. Ναι, το μικρό, το φυλάδιο. Ναι. Παναγιώτη, μια ερώτηση μόνο και κλείνω. Ο χώρος ο προετοιμασμένος θα είναι κοινός για όλους ή ο καθένας θα πάει σε διαφορετικό μέρος? Αυτό και ευχαριστώ. Είναι διάφοροι χώροι, δεν μπορούν να πάνε όλοι σε ένα χώρο. Στην Ελλάδα θα υπάρξουν κάποιοι χώροι που ο καθένας θα λάβει το μήνυμά του. Εντάξει. Αυτή ήταν η απάντηση. Εντάξει, τελείωσε. Ναι. Ωραία. Πάμε σε επόμενο. Παρακαλώ, λέγεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ. Ναι, αλληλούια. Όχι, δεν τα λες αυτά. Ναι, μιλάω αλληλούια. Όχι, αυτά είναι εβραϊκά. Αφού λένε στην εκκλησία. Αλληλούια, αλληλούια. Ναι, είναι λάθος. Δοξάζουνε τον Γιαχβέ. Οκ, sorry. Αλλέλου, στα εβραϊκά πάει να πει ενίτε. Γιαχ, επειδή δεν επιτρέπεται να ονοματίσουν το όνομα του Γιαχβέ, το κόβουν και λένε Αλέλου Γιαχ. Δεν επιτρέπεται να πούνε Γιαχβέ. Δεν λέμε λοιπόν. Σας ακούω, κύριε. Τελικά δεν κατάλαβα. Το δόξα τω Θεώ τι είναι, καλό ή κακό? Μπερδεύτηκα. Καλό, καλό. Δόξα τω Θεώ λοιπόν που σας πέτυχα. Να είσαι πάντα καλά. Να είστε κι εσείς, να σας έχει ο Θεός και η Παναγία καλά. Ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα στον Παναγιώτη. Ωραία, πάμε. Πρώτον, θέλω να μάθω τι είναι τα 7 χρόνια, γιατί τον έχω Παναγιώτη μάλλον, σε ανακάλυψα πολύ πρόσφατα και σε ακούω και σε παρακολουθώ και μου αρέσουν αυτά που λες. Και έχω μπερδευτεί με αυτά τα 7 χρόνια, γιατί ξέρω τα 3,5. Οπότε θέλω να μάθω τι είναι αυτά τα 7. Είναι η 7ετία που θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος. Δεν θα είναι 3,5. Στα 3,5 χρόνια επάνω, τα πρώτα, θα ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεό. Και όποιος δεν τον δέχεται, θα αναγκάσει τότε τον κόσμο να πάρει το τσιπάκι. Όποιος δεν το δέχεται, θα θανατώνεται επί τόπου. Διότι εκείνη τη στιγμή, στα 3,5 χρόνια επάνω, οι προφήτες θα τον αποκαλύψουν και θα πούν: δεν είσαι ο Μεσσίας, είσαι ο Αντίχριστος. Εκεί αυτός θα τους θανατώσει και θα δει όλος ο πλανήτης το γεγονός, θα τους αφήσει άθαυτους 3,5 μέρες. Στην τέταρτη μέρα, τη μισή μέρα, θα ακουστεί μία φωνή από τον ουρανό, ανάβεται όδε, θα ζωντανέψουν τα σώματα των προφητών και θα αναλυφθούν μπροστά στον κόσμο όλο. Τότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι όντως αυτός είναι ο Αντίχριστος, τότε και αυτός θα βγάλει τη μάσκα και θα αρχίσει μετά ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Γιατί θα στραφούν τα κράτη, κάποια κράτη εναντίον του. Τα άλλα θα τον έχουν αποδεχτεί σαν Μεσσία, σαν Θεό. Οπότε τα επόμενα 3,5 χρόνια, τα δεύτερα της 7ετίας,
λόγω της ραδιενέργειας και της πυρηνικής δύναμης θα αρχίσει με πιο γρήγορες περιστροφές η Γη και αντί για 24 ώρες μπορεί να είναι 17, αλλά θα λογίζεται σαν μία ημέρα. Γι' αυτό και λέει στην Αποκάλυψη, εάν ο Θεός δεν έκανε κολοβές τις ημέρες, δεν θα ζούσε κανένας στο πλανήτη. Τι είναι κολοβές? Το ωράριο. Αντί 24, 17. Μίκρινε ημέρα, αλλά θεωρείται μία ημέρα. Ωραία, θα δουλεύουμε λιγότερο. Ωραίο. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, παρακαλώ. Ορίστε, ναι. Κύριε μου. Θέλω να μάθω πού μπορώ να βρω τα βιβλία σου, γιατί έψαξα στο ίντερνετ και δεν βρήκα κάποια site. Δεν υπάρχουν σε βιβλιοπωλεία, ούτε σε ίντερνετ, παρά μόνο στις εκδόσεις, διότι όταν υπήρχαν στα βιβλία, επήγαιναν οι κύριοι κοτσιδάκηδες και έδιναν λεφτά στο βιβλιοπόλι. Πόσο κάνουν το βιβλίο του Λάτου? Άλλη. 1.800 ευρώ. Πάρτα. Φύλαξε τα κάτω. Κατάλαβα. Κανένα. Θα σου δώσω εγώ τη διεύθυνση. Αν βλέπεις, αν βλέπεις ζωντανή την... Αν τα βλέπεις αυτή τη στιγμή, είναι το βιβλίο στον αέρα, μπορείς να το δεις, άμα έχεις σύνδεση. Ναι. Και με ποια σειρά θέλω να μάθω τα διαβάζει κάποιος? Γιατί είδα λίγο τη θεματολογία. Αυτό το ξέρω αλλά... εγώ. Άσπρο, μπλε, κόκκινο, μαύρο. Τα είπα σωστά? Θα σας έλεγα με τη σειρά κόκκινο, λευκό άλφα. Κόκκινο. Το τελευταίο είναι έμεσης. Το τελευταίο είναι μαύρο. Κόκκινο, λευκό, άσπρο, άλφα. Και το μαύρο, το τελευταίο που είναι η νέμεσης. Γράφει νέμεσης. Τα άλλα είναι τα αρχεία της χαμένης γνώσης. Αυτά τα βλέπετε ήδη στην οθόνη σας. Ναι. Και τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο και κλείνω να μην τρώω το χρόνο σας. Περί Ρέικη, τι γνώμη έχετε? Μακριά. Μακριά, αυτό. Okay. Τι είναι αυτό για να καταλάβω κι εγώ? Παίξτε με και εμένα. Είναι τεχνικές οι οποίες κατευνάζουν τον πόνο τα αυτά, αλλά οι επικλήσεις που γίνονται έρχονται κάποιοι άγγελοι εντός εισαγωγικών. Okay. Οι οποίοι, αυτοί που τους επικαλούνται, δεν ξέρουν τι άγγελοι είναι, κολακεύονται με το αποτέλεσμα και μετά κολλάνε αυτά τα όντα και δεν φεύγουν. Και αρχίζουμε μετά την ανταπόδοση. Εγώ σε εξυπηρέτησα, τώρα θα με εξυπηρετήσεις εσύ. Γουστάρω μια τέτοια φάση όμως. Όταν θα έρθει εδώ, θα σε φτιάξω εγώ μιλωνά. Sorry. Να φέρεις και μπεμπιλίνα μαζί σου. Την εφέρω? Μπεμπιλίνα. Α, μπεμπιλίνα. Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την μπεμπιλίνα θα τη φέρω, αλλά. Είπα να κρατηθώ σοβαρό σήμερα, δεν γίνεται. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή ανάσταση να έχετε να έχουμε. Baby Lina. Λοιπόν, μέρες που είναι τώρα. Με κάνεις και αμαρτάνω. Με ρωτάει κάποιος, ναι. Μου στείλε, ναι. Αν είναι σωστό να πάμε... Ναι, μισό λεπτό, περιμένετε. Ώρα, να κάνουμε ανάσταση. Ναι. Αμένα, και εμένα με ρωτήσανε. Λοιπόν, θα απαντήσω. Γίνονται τρεις αναστάσεις. Η μία είναι με το Άγιο Φως το μεσημέρι του Σαββάτου, η άλλη είναι το βράδυ και η άλλη είναι την Κυριακή το πρωί. Γιατί? Γιατί ο Χριστός έμεινε τρεις μέρες στον τάφο, πήγε στον Άδη, γύρισε. Επειδή δεν γνωρίζουν ποια ώρα έγινε η Ανάσταση, πιάνουν λοιπόν τρία διαφορετικά ωράρια για να είναι μέσα. Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί, τρία. Έτσι. Οπότε δεν είναι άσχημο. Μπράβο, να πάτε το βράδυ στην Ανάσταση, έστω 9 η ώρα. Από τίποτα καλό και Παναγιώτα, είναι πώς το λένε. Πέρυσι δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας.
Ο Βαγγέλης, είμαι από Κύπρο. Σα βλέπω διαδικτυακά, κύριε Ρεύνη, τι κάνετε? Γεια σου, Βαγγέλη, από Κύπρο. Καλά είμαστε. Είμαι να κάτι που δεν αντέχω, είμαι έτοιμο να σκάσω. Γιατί? Είμαι ξηροδόχο υπάλληλο, δουλεύω σε ζώο και πρέπει να κάνω το εμβόλιο, να βάλω το φτιάολο μέσα μου για να δουλέψω, να βγάλω μεροκάματο. Φτιάολε, μαύρε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να μην κάνεις το εμβόλιο, αδερφέ. Δεν θέλω να το κάνω. Και τι θα φάει ο άνθρωπος? Να μην το κάνει. Ακριβώς, είμαι σκαμμένος. Άκουσε κάτι. Τη στιγμή που δεν το κάνεις και σέβεσαι αυτό που έφτιαξε ο Θεός, τον άνθρωπο, διότι είναι δηλητήρια, θα πεις μπορώ να κάνω, θα πεις. Το rapid test σας κάνει, εντάξει, δεν σας κάνει, δεν μπορώ εγώ να εμβολιάζομαι συνέχεια. Δεν το κάνω. Θα αρνηθείς και θα φροντίσει ο Χριστός, θα του ζητήσεις, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να βρω έναν τρόπο να επιβιώσω. Μην ανησυχείς. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Μου λέει, άμα δεν το κάνεις, δεν έρχεσαι φέτος. Αγαπάς τα παιδιά σου? Δεν έχω παιδιά. Α, εντάξει. Δυστυχώς, δε, ακόμα δεν αξιώθηκα. Όχι, εμβόλιο μακριά. Αυτό ακριβώς. Μακριά. Το λένε οι μεγαλύτεροι βιολόγοι, οι μεγαλύτεροι ερευνητές, μοριακοί βιολόγοι. Όχι, παιδιά. Αλλά εντάξει, φαγητό νοκ, ξέχασε το. Αυτό ακριβώς, θα υπάρξουν και άλλοι τρόποι. Παναγιώτη, δεν κάνετε κανένα. Ποιο δεν έχει πιστεί. Πώς θα πληρώσει το ενίκιο του άνθρωπο? Μα έχουν φτάσει αυτό το σημείο. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα, κύριε Ρεπεσίπου. Καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά, αγόρι μου. Δηλαδή, ρε Κώστα, τώρα τι θα πάμε? Πώς θα πληρώσω το ενίκιο, ή αν σε ένα χρόνο εγώ είμαι στο κρεβάτι άρρωστος και πεθαίνω? Ναι, όχι, εγώ θέλω μια λύση, άκου τι γίνεται. Ωραία, εγώ σου λέω. Πες μου τη να λύση. Να πάει να ψαρέψει, να πάει να κυνηγήσει. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Να πάω να πεθάνω? Για ποιον? Πιο πολύ κινδυνεύεις, Παναγιώτη, από ένα αυτοκίνητο να σε χτυπήσει παρά από το εμβόλιο. Τώρα μη μου ανοίγεις το κουτάκι, σε παρακαλώ. Καλά είμαι αλλού. Εντάξει, εντάξει, okay, πάμε. Παρακαλώ, λέγεται, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χρήστος ονομάζομαι. Γεια σου, Χρήστο. Από Θάσο, Κωνσταντίνε, θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση στον Παναγιώτη? Από Θάσο, μας ακούς από τις 100,5? Ναι, σήμερα ο ήχος σας είναι διαβιέστατος. Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Σε ακούμε. Ναι. Ναι, ναι, ακούμε, ακούμε. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θερμούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη και σε εσένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ενθύμηση και την ενδυνάμωση προς τη σωστή κατεύθυνση σε όλους μας. Και τώρα με ακούς, Παναγιώτη, να κάνω την ερώτηση? Μια χαρά. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που σε ακούω για πρώτη φορά και μας δίνεις και μου δίνεις και εμένα ατομικά την ενδυνάμωση ως προς τη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, η γνώμη μου και η γνώμη σου να ακουστεί λίγο. Μέρος της ψυχής μας εσαρκώνεται εδώ, σε αυτήν την κάθοδο, ή όλη η ψυχή μας έρχεται στο γήινο ταξίδι? Το ένα δέκατο. Ωραία, το έχεις ξαναπεί, αλλά μια ενθύμηση ήθελα. Καλή δύναμη και να έχεις πάντα την νεότητα της ολότητας και να μας καθοδηγείς. Καλή Ανάσταση. Καλή Αντάμωση. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Παναγιώτη, για το καλό... Μπορείστε. Για το καλό λέμε δόξα τω Θεώ. Για το κακό εγώ καλός λέω δόξα τω διαόλο. Sorry. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Παναγιώτη. Αυτό έλειπε, μιλήστε με εμένα. Ωραία, σας ακούει ο κύριος Παναγιώτης. Ναι. Σας ακούει, ναι, ο Παναγιώτης. Ο κύριος Παναγιώτης ακούει. Τι κάνετε? Όλα καλά? Με επιτυχία. Μπράβο. Ήθελα να ρωτήσω για τον τρίτο παγκόσμιο, πότε θα γίνει? Γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Και εγώ ανυπομονώ. Είπαμε στην επταετία του Αντίχριστου, που η πρώτη ημέρα, γιατί μπορεί να υπάρχει ο Κύριος αυτός, αλλά δεν πάει να πει ότι άρχισε η επταετία του. Υπάρχει το άτομο. Ναι. Τώρα, όταν λοιπόν αρχίσει η πρώτη μέρα που θα σας το πω, θα το δείτε, θα μετρήσετε 3,5 χρόνια
Και μετά από τα 3,5 εκεί πάνω, με το που θα θανατωθεί ο Ηλίας και ο Ενόχ και θα αρπαχθούν, από εκεί και πέρα αρχίζει. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Και τι κάνουμε μέχρι τότε, Παναγιώτη, τι τρώμε? Ό,τι τρώμε κάθε μέρα. Μα άμα δεν πάμε για δουλειά. Εντάξει ρε Κώστα, σε έδιωξε κανένας ακόμα? Το υποπτεύομαι. Κάτσε, υπάρχει, είπαμε, σχέδιο. Μην κάμπτεστε. Έχεις δίκιο, το ξέρω εγώ το σχέδιο, επειδή δεν θα κάνω. Εγώ το ξέρω, τα έχω δει. Παρακαλώ, λέγεται, τα έχω δει όλα. Θα με εκδοτίζει ο Χριστός για τους αγαπημένους του. Μισό λεπτό, κύριε μου, μισό λεπτό, γιατί του διέκοψε τον Παναγιώτη. Έλα, Παναγιώτη, κάτι έλεγες. Λέω ότι ξέρω το σχέδιο. Ο Θεός φροντίζει και υπάρχουν και ζουν οι δαίμονες κατά τη θεία του οικονομία. Δεν θα φροντίσει τα παιδιά του που δεν θα δεχτούν το χάραγμα στο όνομά του και στην πίστη τους προς το πρόσωπο Ιησού Χριστού. Παναγιώτη, εγώ είμαι φίλος σου. Εάν πάω και εμβολιαστώ, και πάρω και το χάραγμα και μετά, πού θα το ξέρεις εσύ, θα σου πω? Να τα πάρεις και να πας διακοπές. Όχι. Λοιπόν, σας ακούμε, κύριε, παρακαλώ, λέγετε. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια και χαρά. Είμαι από τους παλιούς θεατές, ακροατές. Σας απολαμβάνω, είσαστε πραγματικά η χαλάρωσή μας και η γνώση. Προσθέτεται στη γνώση μας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, Παναγιώτη. Σ' ακούει. Ήθελα να μάθω γιατί η Εκκλησία, ειδικά την Μεγάλη Εβδομάδα, αναθεματίζει τους Ολυμπίους. Δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό. Δεν το έχεις ακούσει? Είναι γνωστό, το έχουν αναφέρει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή? Ναι, ισχύει. Δυστυχώς η Εκκλησία, όπως είπε πριν ο κύριος που μιλούσε, μιλούσε ο κύριος πριν και είπε για το Γιαχβέ. Ναι. Έτσι ακριβώς αναθεματίζαν και τους Ολυμπίους. Ήθελα να ξέρω αν έχεις κάποια γνώμη γι' αυτό. Είναι σεβαστή η άποψή σου, Παναγιώτη? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έτσι και έκαναν κάτι τέτοιο, κούνια που τους κούνεγε μετά. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα, στο κόκκινο βιβλίο, εγώ έχω ομολογίες των Ολυμπίων, όπου οι μεγαλύτεροι πατέρες και Απόστολοι αναφέρονται. Η Εκκλησία αναθεματίζει τους Ολυμπίους. Όχι. Ποια Εκκλησία, το Ιερατείο θες να πεις? Υπάρχει καθυστέρηση. Έχω μπερδευτεί. Ναι, ακούσα από το τηλέφωνο μόνο. Το Ιερατείο, όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού. Το εκκλησίασμα, το κάλεσμα. Δεν ισχύει με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό μου λες. Όχι, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ, λέγετε. Καλησπέρα και πάλι. Είχα πάρει και πιο πριν. Απλά ήθελα να κάνω μια σύντομη ερώτηση και πάλι στον Παναγιώτη, αν είναι εφικτό. Σας ακούμε. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια σύνθεση, αν θα παίξει κάποιο ρόλο η βασιλική οικογένεια της Ελλάδος όσον αφορά με το θέμα της εμφάνισης του Αντιχρίστου, και να μας εξηγήσει ο Παναγιώτης ποιοι είναι αυτοί οι εκλεκτοί που γράφουν οι γραφές που δύναται να πλανηθούν στην περίπτωση της εμφάνισης του Αντιχρίστου. Κάποιοι ιερωμένοι, κάποιοι ρασοφόροι, κάποιοι ερευνητές θεολόγοι, αυτοί οι οποίοι φαίνονται και λένε τα διάφορα, ότι δείχνουν, κάνουν έργα, κάνουν αυτά, όπως κάποιος έχει βγει στην εκκλησία, ένας χοντρός εκεί, και έκανε διαφήμιση στο εμβόλιο. Πάρτε, και εγώ είμαι γιατρός, και εκείνα, και μια φωνή, σαν άκουγα τη Μαρία από την Πάτρα, ίδιος. Μάλιστα. Τώρα, έχει κάνει καλό στην Αφρική. Αν το καλό είναι σαν και αυτό που διαφήμιζε το διάολο μέσα στην εκκλησία, τι να πω. Και δηλαδή, θα δείτε ανθρώπους που είναι ταμμένοι να κάνουν και να ράνουν, και να έχεις τώρα τον άλλον εκεί, τον Παπαροκά, και να μιλάει
σε εκπομπή και να λέει ότι ο πατέρας του Χριστού είναι ο Γιαχβέ. Μάλιστα. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση... Τώρα... Άντε τώρα... Να δεις πόσους μπορεί να παρασύρει ο εκλεκτός. Και σε ό,τι αφορά τη βασιλική οικογένεια... Ε? Και σε ό,τι αφορά, λέει ο κύριος, τη βασιλική οικογένεια... Τίποτε, παιδιά. Είναι δυνατόν... Περιμένετε. Είναι δυνατόν να είναι κάποιος από τη βασιλική, οποιαδήποτε βασιλική οικογένεια και ορόσηλη κεφαλή του πλανήτη να είναι υποτελής. Που όχι, δεν το στέμα του διαόλου είναι ο εγωισμός, η αλαζονία και η ματαιοδοξία. Θα άφηνε τώρα να, να βρεθεί υπό ο Ρότσιλ από κάποιο βασιλιά. Όχι, ρώτησε αν θα συνεισφέρουν ή θα συνεισφέρει. Οι πάντες δουλεύουν και υπηρετούν αυτόν. Ακόμα και εγώ, ναι, αλήθεια είναι αυτή. Και μια ερώτηση προς τον Κώστα. Γιατί συνέχεια κάνουμε ερωτήσεις στον Παναγιώτη, αλλά δεν κάναμε και μια ερώτηση στον Κώστα. Κακό που με βρήκε. Ρίχτε. Κώστα μου, ναι. Είπε πριν ο Παναγιώτης ότι σου είχε αναφέρει κάποιο όνομα και αυτό το όνομα ήταν ψέμα. Ήρθα μόνο και μόνο για να... σε παραπλανήσει. Σιγά να μην τον πίστεψα. Σιγά να μην τον είχα πιστέψει τότε εγώ. Να ρωτήσω εγώ τώρα ποιο όνομα ήταν αυτό που σου είχε πει. Βεβαίως. Όχι τώρα στον αέρα, δεν μπορώ να το πω. Δεν χρειάζεται. Καλώς, καλώς. Σας είπα θα σου το στείλω σε μήνυμα. Το όνομα του Αντίχριστου εχθές και τώρα. Τι άλλο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι περιττά. Σωστός, σωστός. Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ, λέγετε καλησπέρα. Καλησπέρα, μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Ορίστε, σας ακούμε κύριε. Στο επίμα από... κεφάλαιο της αποκάλυψης του 13ου που μιλάει για το πάραγμα, λίγο νωρίτερα μιλάει ότι έχετε προσκυνήσει την εικόνα του Αντίχριστου, θα φαλατώνετε. Μπορεί να μου πει ο Παναγιώτης πως θα δίνεται αυτό. Μέσα από τις τηλεοράσεις. Η εικόνα του θηρίου, τότε οι τηλεοράσεις όλες 5G θα έχουν επικοινωνία με όλα τα σπίτια ζωντανά. Σαν ολόγραμμα. Και θα εμφανίζεται κάθε πρωί στην οικογένεια που όλοι θα πρέπει να πηγαίνουν να τον προσκυνούν. Και αν δεν τον προσκυνούν θα βγαίνει ακτίνα από την τηλεόραση και θανατηφόρα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Καθόλου. Κάτσε να δείτε τα 5G με την τηλεόραση. Τι καλά. Εντάξει. Αυτό θα προσκυνήσουν όλη την εικόνα του θηρίου. Εκτός από την τηλεόραση, η εικόνα είναι και εκείνος ο ίδιος. Εικόνα. Και είναι και τα δύο. Έτσι θα ελέγχει τους πάντες και θα ελέγχονται οι πάντες πριν φύγουν το πρωί για τη δουλίτσα τους. Όλοι θα δίνουν τα διαπιστευτήρια. Και γιατί κύριο. Αυτό, αφού και τώρα γίνεται αυτό. Χρεωμένοι είμαστε όλοι. Θα είναι όλοι, σύστημα. Όταν κάπου κάνεις κάτι, λέει, διαφήμιση των 5G, ναι, ναι, ναι. Το γίνεται, λέει, και παντού. Ναι, έτσι, έτσι λέει η διαφήμιση, όντως. Και σε σκέφτηκα, ναι. Έτσι ναι. Λέει. Ανυπομονώ για αυτή τη μέρα, ρε Παναγιώτη, ανυπομονώ. Ναι, για όσους έχουν θα στην κάνω δώρο. Ορίστε, κυρία. Για όσους έχουν μιλήσει πολύ, γιατί όσοι είναι τα βουλά δεν θα πάθουν τίποτα. Όχι. Εκεί ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη. Πώς θα επικοινωνούμε εκεί, αν πάμε στα βουνά, αν πάτε δηλαδή, εγώ εδώ απ' έξω θα είμαι, δεν είναι. Να μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, ειδικά για αυτά τα πράγματα. Τι χρειάζεται κανείς για να είναι σίγουρος να έχει μια θέση για ένα βουνό, αυτές τις ερωτήσεις εγώ. Δηλαδή, τώρα εγώ θέλω να έρθω στο βουνό. Ποιος θα με πάει εκεί, ποιον θα ακολουθήσω. Στην ώρα τους όλα. Άντε. Okay. Τουρίστα. Ήθελα να βγάλω είδηση, αλλά δεν γίνεται. Εγώ το ξέρω. Ξέρω τα πάντα. Ξέρω και το βουνό, αλλά δεν σας λέω τίποτα. Δεν είμαι μαρτυρία. Λέγε τέτοια. Λέγε τέτοια εσύ. Πήγα και είδα για την καντίνα, αγοράει απ' έξω. Παιδιά, είναι όντως ένα μαγικό βουνό, σας το ορκίζομαι. Είναι ένα μαγικό βουνό.
Δηλαδή και εγώ, και εγώ που δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε να πούμε ή θα πάμε στην επόμενη γραμμή? Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, σου κρατάω μια θέση και σένα στο βουνό. Είμαι εγώ ο γραμματέας. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία μου. Μπορώ να πω κάτι στον αέρα? Ναι, βέβαια. Ωραία. Μιλάω τώρα. Τώρα μιλάτε, ναι. Καλησπέρα σας. Είχα κάνει, έκανα αυτή την προσευχή που μας είπε ο Παναγιώτης για το Χριστό. Και ήθελα να ρωτήσω, από τα αριστερά συνήθως μπορώ να μιλήσει κάποιος? Μίλησε κανονικά μαζί με το Χριστό. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται αδύνατο και ποιος, σε ποιους φαίνεται παραμύθι, αλλά μου δίνει συμβουλές. Ο Χριστός, ο Χριστός. Να. Έρχεται και σου μιλάει. Είπα εγώ το αντίθετο, δεν είπα ότι θα επικοινωνήσετε και θα λάβετε, θα ανοίξετε επαφή μαζί του, αυτό δεν είπα. Δεν το κάνω ούτε να εντυπωσιάσω ούτε... Εγώ είπα την αλήθεια και ειδού εσύ έλαβες αυτό που είπα. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ έχω κάποιες δημιουργίες που ήξερα ότι με έναν τρόπο πολύ απλό, δηλαδή ακόμα και με μια κάρτα απλή, θα μπορούσα σε ένα μήνα να έχω έσοδα, ας πούμε, και ένα 1 εκατομμύριο ευρώ ίσως. Αλλά απ' την άλλη, όταν αντιληφθήκαν κάποιοι άνθρωποι κακεντρεχείς, πιστεύω, που δουλεύουν δουλειές που για μένα, ας πούμε, είναι εντελώς έξω από το ηθικό μου έτσι πεδίο. Δηλαδή το να ρίχνεις ενέσιμα θανατηφόρα ίσως σε... Μη διανοηθείς ποτέ να ζητήσεις κάτι τέτοιο, τα χάσεις όλα. Τι? Λέ, χρήμα. Μη διανοηθείς ποτέ να ζητήσεις χρήματα. Τα χάσεις από τα πάντα. Και αν έχω εκατοντάδες έργα, δημιουργήματα από μικρό παιδί. Δηλαδή τι δημιουργήματα, τι θες να πεις? Ασχολήθηκα πολύ μικρός με τη ζωγραφική. Ήμουνα, ξέρετε, το ταλέντο για άλλους τους κάποιους. Να πουλήσεις έργα δικά σου τέτοια? Ναι, να πουλήσει θέλει. Άλλο αυτό. Νόμιζα ότι μήπως ζητήσεις από το Θεό να σου δώσει πλουτισμό έτσι. Μην το κάνεις, το έκανα εγώ. Με έγραψες, μην σου πω. Απλά είχα τον τρόπο από... και χρειαζόμουν, είχα βρει και κάποιους καλούς συνεργάτες. Αυτό θες να το κάνεις, αυτό κάντο, είναι έργο. Έχεις κάνει μια εργασία και θες μέσα από την εργασία σου να επιμερίσεις. Και βέβαια. Άντε και με το καλό, άμα είναι 1 εκατομμύριο, φέρε το μισό από εδώ. Τι θα το κάνεις έτσι κι αλλιώς τελειώνουμε. Δεν έχω θέμα με ανθρώπους που έτσι με την δική μου την κρίση να βοηθήσω, δεν έχω πρόβλημα. Είσαι πολύ καλός. Απλά από εκεί και πέρα. Ας μείνουμε λίγο στο. Ποτίσει ο Θεός. Όχι, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ποτέ το πώς θα έβγαζα τόσα χρήματα χωρίς να, ας πούμε, να παίρνω ποσοστά από ένα φάρμακο που για μένα είναι εντελώς έξω από τη δική μου την ιδιοσυγκρασία. Πώς λέτε εσείς το Pfizer ή διάφορα. Εγώ γνώρισα επάνω στο κορμί μου ακόμα και θανάσιμα ενέσιμα που ήταν ψυχιατρικά. Και δεν είχα μπλέξει ούτε με ουσίες, παρόλο που στη ζωή μου έτυχε να δοκιμάσω μία μπαμ και να φύγω κάτι ανεπαίσθητα, έτσι σαν παιδί, και λέω εντάξει, έκανα μια βλακία και έπια μια μπύρα, ακόμα και αλκοόλ, είτε για να κάνω τη δουλειά μου, ούτε καφέ δεν έπινα. Σωστά, για να μην τρέμω, έχω και στην καφεΐνη πρόβλημα και στο αλκοόλ και οτιδήποτε. Okay. Ωραία, να μην τα κουτάς αυτά. Κάτι άλλο έχουμε? Όχι. Απλά ελπίζω να επικοινωνήσω με ανθρώπους πάλι και να μπορέσω να βρω άκρη μέσα σε αυτό το κακό όλο που γίνεται. Πριν μείνω πάλι άστεγος για κανένα εξάμηνο και τώρα τους άστεγους από ό,τι βλέπω τους τρώνε. Μην ανησυχείς. Ναι, ναι, τους τρώνε. Αλήθεια είναι αυτή. Είναι νόστιμη. Λοιπόν, εσύ συνεχίζεις να επικοινωνήσεις με τον Χριστό και τα λέμε. Τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Λέγεται. Γεια σου. Γεια σου.
Ο Μπάμπης είναι, καλά είστε? Γεια σου ρε Μπάμπη. Είχαμε μιλήσει το καλοκαίρι. Ήσουν λίγο στεναχωρημένο. Εντάξει, μόνιμα. Και μετά από άλλες βραδιές, πάλι στεναχωρημένος, πάντως χαίρομαι που είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης είναι εδώ. Έχει κάποια ερώτηση για τον Παναγιώτη? Έχω και τον Παναγιώτη, έχω για σένα. Ναι. Καταρχήν, ευχαριστώ Παναγιώτη. Ας εμένα να τιμήσουμε τον επισκέπτη, γιατί ο Παναγιώτης είναι αυτός που γνωρίζει. Τον Παναγιώτη. Και τις μέρες που έρχονται τώρα το Πάσχα, ρωτήστε κάτι. Λοιπόν, τον Παναγιώτη, Παναγιώτη, με ξέρω ότι με ακούς. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Είχαμε μιλήσει παλιότερα. Σε είχα καλέσει σε ένα τηλέφωνο που σε γίνεται από 94 και τελείωσε 14. Δεν ξέρω αν μπορεί να το θυμάσαι, ούτε και φαντάζομαι να το θυμάσαι. Να πάρουμε καλύτερα στην ερώτηση, γιατί το ραδιόφωνο δεν μπορεί να περιμένει. Έχω αποτυπώσει από το κόκκινο βιβλίο σου την εικόνα της Μαρίας Μεγαλόχαρης, αλλά επειδή ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες εικόνες όσον αφορά τον Ιησού σαν βρέφος και τη μητέρα του, τότε με τους μάγους που τον ζωγράφισαν, και επίσης από την ιστορία με τον που έστειλε κάποιους αυλικούς του και κάποιους από αυτούς τον ζωγράφισε και το ζώτησε τον Ιησού να τον ζωγραφίσει και τον ζωγράφισε, δεν το άρεσε του Ιησού, έβαλε αποσόψιο στο πρόσωπό του και αποτυπώθηκε το πρόσωπό του. Αυτά τις εικόνες, επειδή γνωρίζω ότι εσύ γυρίζεις όλο τον κόσμο, μήπως τις έχεις? Εάν τις έχεις, σε παρακαλώ, στείλε μου τις. Αν την εικόνα το Ιωαννίδιο. Αυτό το έχω. Κάπου το έχω, αλλά δεν το αναφέρεται σε ένα συνδρομή, όπως το έχω εγώ, και είναι το πρόσωπο του με τα μάτια και το σώμα του. Ναι, το άλλο που έστειλες στον Άρδαντα στη Συρία, λες. Ναι, στον Άρδαντα, που είχε πρόβλημα στα πόδια του. Ναι, αυτό επίσης ότι ζήσει, εάν το έχεις, σε παρακαλώ πολύ να μου το στείλεις. Η πρώτη μου ερώτηση είναι αυτή. Σε παρακαλώ δηλαδή. Και δεύτερο ζήσει στο Καταμάρκο, στη Συνδυνότητα που είναι ο Ιησούς και τον έχουν πάρει για πάνε να τον ανακρίνουν, αναφέρεται ότι υπάρχει ένας άντρας, δημιουργός με Αντώνη, και κάτι τραβάει στον Αντώνη και μένει γυμνός στο σώμα του. Και αυτό το πράγμα, πώς, τι εννοεί, τι εννοεί στο Καταμάρκο? Δεν καταλαβαίνω ακριβώς, γιατί είναι σοβαρό όταν δεν μου λες ακριβώς το κείμενο. Θα σου πω αμέσως. Στο Καταμάρκο, στο κεφάλαιο Ιωτοδέλτα, 51 στίχο και λέει «Και εσύ είναι ανίσκος κουλούθη αυτόν, περιτιμημένος Ιωδώνα, στο κοινό σώμα αυτού, και πιάνωση αυτόν είναι ανίσκη, ιδέα φύσας τη Σιδώνα, ωραία φύσα στη Σιδώνα, έλεγε από αυτόν τον γυμνός». Τι εννοεί στο Καταμάρκο? Ότι ήταν κάποιος που αγαπούσε τον Χριστό να τον ακολουθούσε, και επειδή ήταν ο οδός του Χριστού για να τον τελειοποιήσουν οι Ρωμαίοι, έκαναν αυτή την πράξη. Ωραία, ωραία. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά μου, όσον αφορά τις εικόνες, έχεις κάτι της Μαρίας και του Ιησού από τους μάγους που είχαν ζωγράφους? Το διάβασα αυτό στο να μας κοινώσει μέσα στο βιβλίο σου. Ναι, θα κοιτάξω και θα δω. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, λέγεται. Χαίρετε. Γεια σας. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον Παναγιώτη. Βεβαίως, σας ακούμε. Παναγιώτη, αν θυμάμαι καλά, είχες πει ότι μετά τον θάνατό μας εδώ πέρα, ξαναζούμε σε μια φούσκα της σκέψης μας, με μορφή. Τι ξαναζούμε εδώ κάτω ή μετά? Δεν άκουσα. Ξαναζούμε, λες, ότι είπα εδώ κάτω ή μετά από εδώ? Μετά από εδώ ξαναζούμε τις σκέψεις μας, και ότι για κάθε καλή σκέψη κάποιος έρχεται και θα μας δίνει νερό. Το ενεργειακό μας πεδίο με το ψυχικό σώμα. Κάθε σώμα, επειδή αποτελείται από δυνάμεις, οι δυνάμεις έχουν ηλεκτρομαγνητισμό. Λοιπόν, υπάρχει ένα ενεργειακό πεδίο στην ψυχή που ό,τι έχουμε κάνει εδώ κάτω καταγράφεται μέσα εκεί, και μετά αρχίζει και υλοποιείται αυτά που κάναμε εδώ κάτω
και είναι σαν να ξαναβιώνεις όλο το ιστορικό που έκανες, που πέρασες σε τρεις διαστάσεις, σαν ολόγραμμα να είσαι μέσα. Και να εγώ θα ξέρω ότι έχω πεθάνει και ότι ζω αυτή τη στιγμή ή θα νομίζω ότι... Όχι, δεν υπάρχει πεθαίνω, ζεις. Και ξέρεις ότι γύρισες από μια ονειρική δοκιμασία και βλέπεις τώρα... Θα είναι όπως τώρα... ...και τις αποτυχίες. Θα είναι όπως τώρα που είμαστε ζωντανοί, έτσι θα αισθανόμαστε ζωντανοί. Πολύ, πολύ πιο ζωντανά. Πολύ. Θα έχουμε τους ίδιους φίλους, ίδιες γκόμενες, όλα αυτά. Είναι σαν να βλέπεις, τώρα για φίλους δεν πιστεύω, εκεί βλέπεις πάντοτε έχεις αυτούς που δεν σου έχουν κάνει κακό. Εδώ κάτω τους θα τους δεις. Έτσι. Άρα, εκεί λοιπόν μπαίνεις σε αυτό την κατάσταση και παρακολουθείς από την ώρα που κατέβηκες σε αυτόν τον κόσμο που γεννήθηκες έως ότου έφυγες, επέστρεψες εκεί, βλέπεις τι πέρασες και τι έκανες και γίνεσαι κριτής του εαυτού σου. Και λες εδώ έκανα λάθος, εδώ σωστό, εκεί λάθος, άρα πρέπει να ξανακατέβω, να απαλείψω τα αρνητικά που έκανα, γιατί ο απότερος σκοπός είναι η πρόοδος, η πνευματική. Δεν υπάρχει καταδίκη, τους και είσαι κακό άτομο. Ωραία, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, λέγεται. Ναι, γεια σας. Όσον αφορά για αυτό που υπόθηκε πριν, ότι η Εκκλησία αναθεματίζει τους Ολύμπιους ή τους αρχαίους Έλληνες, θέλω να ρωτήσω πρώτα τον Παναγιώτη. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν κάποιες μονές που έχουν τοιχογραφίες Αγίους, ας πούμε ο Άγιος Σωκράτης που λένε ο Άγιος Αριστοτέλης, ένα-δύο μονές, υπάρχουν αυτές? Υπάρχουν και παραυπάρχουν. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, υπάρχουν λέει. Ναι, επειδή έγινε διακοπή, ωραία, υπάρχουν. Ή ας πούμε ότι την Παναγία την έχουν συνδυάσει με την, τη λέμε, την υπερμάχο στρατηγό, τα νικητήρια. Ούτε οι Προτεστάντες το λένε αυτό, ούτε οι Καθόλοι. Τη δίνουμε, ας πούμε, την ιδιότητα στρατηγός της Αθηνάς. Θέλω να πω ότι οι παλιοί έχουν τιμήσει την αρχαία Ελλάδα και την δίσκουν αυτή τη σύνδεση αρχαία Ελλάδα και η σημερινή και η Εκκλησία, χριστιανισμός. Και θέλω να ρωτήσω, οι σημερινοί γιατί τη φοβούνται τόσο και το κυνηγάνε αυτό? Ευχαριστώ. Γιατί δεν έχουν παιδεία. Δεν έχουν παιδεία. Και όταν κάποιος δεν έχει παιδεία και έχει άγνοια, το οτιδήποτε που δεν μπορεί να το καταλάβει, το βρίζει. Μάλιστα. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Τι κάνετε? Εδώ, στον αγώνα. Δηλαδή, ο Παναγιώτης αγωνίζεται, εγώ, εντάξει, τα κουμπιά πατάω. Ο Παναγιώτης θυμάται και 8.500 χρόνια. Εγώ... Δεν με παίζει, δεν μου λέει τίποτα. Ο Παναγιώτης από την Τρίτη έχει βάλει βόμβα. Σήμερα είναι αποκαλυπτικός, έτσι. Παραλίγο να του ξεφύγει και το όνομα. Από την Τρίτη εμείς οι παλιοί που τον ακούμε, μιλάμε, έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Λοιπόν, Παναγιώτη... θα κοιμηθείτε μια και καλή. Καλώς τον. Λοιπόν, το ακούω πάρα πολλά χρόνια και η απορία που δημιουργείται σε εμάς που σε ακούμε πάρα πολύ καιρό και προσπαθούμε και να σε ακούμε και σε πιστεύουμε και σε ερμηνεύουμε είναι ότι για το συγκεκριμένο άτομο που ανέφερες ότι είναι το κακό, τέλος πάντων, σε μια ερώτηση, πριν κάποια χρόνια έχεις πει ότι δεν είναι αυτός. Ναι. Όταν έχουμε ένα άτομο το οποίο το σεβόμαστε, μιλάω για σένα τώρα, έτσι, και βλέποντας αυτή την αντίσταση μετά, όχι ότι αισθανόμαστε κάτι κακό για σένα, προσθέτω, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Απλά είναι κάπως σαν ένα σοκ. Έτσι, όταν σου λέει κάποιος που σέβεται και εκτιμάς. Εάν δεν σας έλεγα αυτό που είπα εχθές και σήμερα, θα ίσχυε αυτό που λες. Τη στιγμή που εγώ ο ίδιος σας λέγω και έγραψα χτες για κάποιο λόγο, είπα τότε αυτό που είπα, όπως και στον Κώστα είπα τότε κάτι άλλο. Όταν δεν έρθει η ώρα να αποκαλυφθεί κάτι, προκειμένου να σας προστατεύσω από κάτι άσχημο, σας τραβάω από εκεί προσωρινά
Γιατί αν έλεγα κάτι τέτοιο τότε, μπορούσαν κάποιοι από εσάς να πάθουν ζημιά. Θα το λέγανε πιο πέρα, θα το λέγανε πιο πέρα, και όταν εκείνοι οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν ήρθε η ώρα να παρουσιαστεί αυτός, θα εξαφανίσουν εσάς. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποίησα μία παραπλανητική απάντηση, αλλά βλέπετε ότι είμαι ο μοναδικός που σας λέω, ελάτε εδώ, αυτός, αυτό και αυτό είναι αυτός. Περίμενα κάποια σημεία. Δεν είμαι κάποιος φαφλατάς. Τα σημεία ήλθαν στο Ισραήλ, ο ψευδό Απόστολος, ψευδοπροφήτης του. Τον είδατε. Αφού βλέπω αυτό και αφού και κάποια άλλα, λέω, Χριστέ μου, φώτισέ με, θα βγω και θα το πω. Το πιο επικίνδυνο είναι αυτό που σας λέω τώρα. Όπως ένα παιδάκι, του λέμε κάτι για να το προστατεύσουμε από την αλήθεια, μην τυχόν και κάνει κάποια κίνηση και πάθει κακό, έτσι έκανα και εγώ. Δεν μου είχες εμπιστοσύνη. Όμως δεν έκρυψα την αλήθεια, ούτε κοροϊδέψα, αλλά όταν ήρθε η ώρα, βγήκα με την ευθύνη όλη και σας λέω, αυτό είναι αυτό. Απόδειξη, αυτό, το όνομά του, εκείνο, το άλλο, ο ψευδοπροφήτης του και το θηρίο, το άλλο, που είναι ο Πάπας. Αν δεν είχα αυτά, δεν θα μπορούσα εγώ να κινηθώ κάτω από τη σοφία του Θεού. Θα ήμουν ένας ψεύτικος που το παίζει όντως προφήτης ή οτιδήποτε μακριά από μένα. Αυτό. Πράγματα που δεν είπα, εγώ είμαι ερευνητής. Άρα, τη στιγμή που σας αποκαλύπτω την αλήθεια τώρα, γιατί ήρθε η ώρα, εκείνο αναιρείται. Να ξέρεις ότι οι στρατηγοί σε έναν πόλεμο κάνουν κάποια παραπλανητικά σχέδια ώστε ο εχθρός να στραφεί από αλλού, όπως έκανε ο Αλέξανδρος, ώστε να πάνε από εκεί που έχουν βάλει τους ψεύτες πληροφοριοδότες να πάνε στο στρατόπεδο απέναντι και να τους πούν ότι οι κατάσκοποι, ενώ είναι σταλμένοι από τον Αλέξανδρο. Πηγαίνανε και λέγανε αυτά και πήγε, ας πούμε, ο Πόρος στην Ινδία και περίμενε τον Αλέξανδρο από άλλο σημείο, ενώ ο Αλέξανδρος όλη τη νύχτα κατεβαίνει προς τα κάτω και περνάει το ποτάμι από άλλο χώρο. Υπάρχουν οι παραπλανητικές πληροφορίες για ασφάλεια και για στρατιωτικό ελιγμό. Αυτά δεν θεωρούνται αποτυχημένες αντιλήψεις και ψεύδι. Είναι τακτικές πολέμου. Ναι, αλλά εγώ εδώ κατέχω πάρα πολύ καλά αυτήν την τεχνική με τη χάρη του Χριστού. Εμένα με θεώρησες ρουφιάνο και μου είπες ψέματα που θα μπορούσα να είχα πουλήσει εγώ την, αυτή την είδηση και τώρα θα μου ζητάγαν τα χρήματα πίσω, Παναγιώτη. Τώρα εγώ την είχα βαμμένη. Δεν μου λέγανε τα λεφτά. Μετάτε, παιδιά, μυαλό, τι σκέφτηκε ο άνθρωπος. Έχετε κάτι άλλο? Ναι, Παναγιώτη, μια ερώτηση. Δύσκολη, άμα θες την απαντάς. Ωραία. Πότε και πώς έμαθες ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι αυτό? Δεν θέλω να σας πω δυσκολία. Θα ήξερα πριν γεννηθώ. Σου φτάνει αυτή η απάντηση? Πίστεψέ τον, ναι, σε αυτό που είπε. Πίστεψέ τον. Λοιπόν, κάτι, ναι, ξέρω τώρα. Όποιος περιμένει τα μανταρίνια να γίνουν την ίδια εποχή με τις μπανάνες, δεν ξέρει τίποτα για τις φράουλες. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η απάντησή σου ήταν πολύ περίεργη, επειδή ξέρω όμως εγώ κατάλαβα. Παρακαλώ, λέγεται. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Μιλάω εγώ. Εσείς μιλάτε και είμαι εγώ με χαρούμενος.
Μάλιστα, τι κάνετε, από Γερμανία παίρνω. Α, τι κάνετε στη Γερμανία εκεί, τα βρήκατε σκούρα με την Άγγελα, ε. Η πράσινη λέει, ε. Ναι, ναι. Ωραία, για πείτε. Δύσκολα τα πράγματα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Mm-hmm. Σας παρακολουθώ ανελιπώς κάθε Πέμπτη. Καλησπέρα σας. Ναι, Παναγιώτης, εδώ, στη διάθεσή σας. Συνεχώς, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Όχι, και τον κύριο Παναγιώτη, από σεβασμό το λέω, δεν το λέω έτσι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας αν με βλέπεις τώρα. Βλέπω. Ωραία, απαγορεύεται το κύριος Παναγιώτη Σκέτος για να έχουμε αυτό. Πάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, σας παρακολουθώ ανελιπώς. Είστε ένας χήμαρος αλήθειας μέσα σε όλα αυτά τα ψέματα που ζούμε. Και θέλω να τοποθετηθώ όσον αφορά με τα εμβόλια, που ξέρω ότι είναι άκρως επικίνδυνα, αλλά δεν ξέρω γιατί όλοι οι άνθρωποι εθελοτυφλούν και έχουν την αίσθηση ότι θα σωθούν. Έχουν κάνει πάρα πολύ δική μου το εμβόλιο και λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι όσο δεν με πειράζουν πάνω στο κομμάτι της δουλειάς μου, δεν πρόκειται να το κάνω. Ούτε κι εγώ, ούτε και τα παιδιά μου θέλουν να το κάνουν. Τώρα ο καθένας αναλαμβάνει και την ευθύνη του, θέλω να πιστεύω. Σωστό. Αλλά εγώ προσωπικά για μένα δεν θα το δεχτώ. Δεν θέλω να το δεχτώ. Γιατί ξέρω ότι μετά θα έχει άλλες παρενέργειες. Δεν θα σταματήσει μόνο στο εμβόλιο. Μετά θα έρθει το χάραγμα, θα έρθει το τσιπάκι. Ήδη εδώ στη Γερμανία έχει πάρα πολλά βίντεο το τι έχουν κάνει κάποιοι Γερμανοί στα χέρια και ανοίγουν τις πόρτες και άμα θα πάθουν κάτι ο γιατρός θα μπορεί να τους βρει ακριβώς τι έχουν μέσω ότι θα περιέχει και τα στοιχεία της υγείας πάνω και κολοκύθια τούμπανα. Δηλαδή πάμε κατευθείαν να μην αναφερθώ για πού. Δεν ξέρω, είναι πολύ θλιβερά τα πράγματα, υπάρχει πολύ θλίψη, υπάρχει πολύ λύπη, υπάρχει πολύ κατάθλιψη. Δεν ξέρω γιατί τόσος πόνος, αλήθεια δεν ξέρω γιατί τόσος πόνος. Και ο Χριστός ήπιε το ποτήριο το πικρό, αλλά δεν ξέρω γιατί. Να κοιτάξτε σιγά σιγά να φεύγετε, να κατεβείτε στην Ελλάδα, ναι. Γιατί ό,τι και να είναι εδώ... Μπορούμε να φωνάξουμε όλοι. Ναι. Στη Γερμανία, ό,τι και να φωνάξεις, είσαι σε ξένη χώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αφού δεν εμβολιάζεσαι, δεν θα έρθεις ποτέ εσύ. Δεν θα σε δούμε αυτό ποτέ. Αυτό μας θλίβει και μας λυπεί πολύ το γεγονός ότι είμαστε εδώ και είμαστε νεόφερτοι. Δεν είμαστε από τους παλιούς τους Γερμανούς που είχαν έρθει το 59 και το 60. Okay. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και αν αυτό που λένε ότι θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, τι θα γίνει δηλαδή? Να σηκωθείτε να φύγετε. Όχι, δεν τον κάνω. Διώξε με. Ποιος θα σε υποχρεώσει να βάλεις στο σώμα σου κάτι που δεν θέλεις? Εάν βγάλουν νόμο που να απαγορεύεται η αυτοκτονία, άλλο τόσο, με τον νόμο θα μου απαγορεύσεις να μην κάνω το εμβόλιο. Μα εγώ το λέω και στους δικούς μου που πήγαν και το κάνανε. Γιατί θέλω τι φλείτε, δεν ακούτε, δεν περιμένετε. Τι πρόβλημα θα γίνει δηλαδή, τι περιμένετε? Τέλος. Ο Χριστός ενημερώνει τον κόσμο ολόκληρο. Φωνάζουν οι δικοί. Φωνάζουν οι γέροντες του Άγιου Όρος, οι κάποιοι. Φωνάζουν οι τόσοι. Φωνάζουν άτομα που έχουν πάρει, ας πούμε, βραβεία στην ιατρική. Κάτσε δηλαδή τα Νόμπελ. Αυτούς δεν θα τους λάβω υπόψη μου. Θα λάβω υπόψη μου το σχέδιο του Αντίχριστου που θέλει να θανατώσει τον κόσμο για να κρατήσει μερικούς. Όλοι στα κράτη, σας το είπα πριν στην αρχή, όλες οι κυβερνήσεις, οι πάντες είναι δικοί του. Εκτελούν εντολές. Εσύ πρέπει να σώσεις τη ζωή σου. Έχεις δικαίωμα. Φύγε. Απομακρύνσου σιγά σιγά. Και αυτό είναι μια προετοιμασία να μπείτε στο πνεύμα που θα φύγουμε έξω από τις πόλεις. Γιατί για σκεφτείτε, αντί τώρα του εμβολίου, να ερχόταν κατευθείαν το τσιπάκι.
Ναι. Χαμός. Χαμός, ούτε θα προλαβαίνατε, θα σφραγιζόντουσαν. Τώρα όμως σε βάζει σε σκέψη και λες, ναι, το εμβόλιο, τι ακολουθεί, πώς το πες, το τσιπάκι. Τι κάνουμε, ετοιμάσου. Το Σεπτέμβριο λέει το τέρας αυτό, ότι θα είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο. Να το κάνεις εσύ. Ούτε το παιδί μου, το σχολείο να μην πάει. Τώρα τα σχολεία δεν διδάσκουν γράμματα. Τα παιδιά μου δουλεύουν και κάνουν αυτά τα self-test και κολοκύθια τούμπανα. Τώρα είναι μη χειρότερα. Παιδιά, προετοιμαστείτε, γιατί έρχονται άλλα πράγματα. Σε λίγο θα εμφανιστεί αυτός ο Αντίχριστος. Ναι, ναι. Και θα το δείτε. Μόλις μπει το Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετράτε πρώτη μέρα. Δηλαδή, τι άλλο θες? Ναι, το παρακολουθώ. Μετά με το παλάκι σε πέντε χρόνια. Άντε, είναι αυτό. Έλα μωρέ, δεν σκοτώνει το εμβόλιο. Για τώρα γιατί βγάλανε στη Βουλή νόμο εχθές, που δεν έχει ενοχές, κανένας γιατρός δεν θα ευθύνεται. Δηλαδή, θα σκοτώνουν και δεν ευθύνονται όπως οι βουλευτές. Δεν το καταλαβαίνετε. Ναι ρε Παναγιώτη, εδώ όμως έχω να σου πω κάτι. Έχετε όλοι παιδιά. Στα 20 εκατομμύρια. Στρατιωτικοί, οι πάντες έχετε παιδιά. Επιτρέπετε επειδή είστε στρατιωτικοί και επειδή είσαστε αστυνόμοι να μην ακούτε και να εκθέτει το παιδί σας στον κίνδυνο. Είστε σοβαροί. Και αν το παιδάκι αρρωστήσει, μετά τι κάνουμε? Δεν έχει ευθύνη ο γιατρός. Το είπανε. Ψηφίστηκε. Ναι, ναι. Τι κάνεις, ζήτα, κύριε αστυνόμε, τι κάνεις νοσηλεία, κύριε Λοχαγέ, εσύ Σμήναρχε, τι, επειδή είναι κυβέρνηση, ποιος μπορεί να έχει δικαίωμα στη ζωή σου και στο σώμα σου, εκτός από τον ίδιο τον Θεό που το φτιάξε? Από τον Χριστό κανένας. Έλεος πια, υποταγή δεν θα έχουμε να φάμε, να μην έχω ρε, θα φύγω, θα και... πάω στο βουνό, ζω. Έχω Χριστό. Γιατί δεν θα με αφήσει. Δεν θα με αφήσει. Εάν εμένα μου υποσχεθείς. Εάν εμένα... Εμβολία, το όχα αδερφέ. Εγώ θα βγάλω το φίδι. Κάντε τα εμβόλια. Δώστε και τα παιδιά σας. Να δείτε που εξαφανίζονται παιδιά. Και δεν το λένε. Γιατί χρειάζονται το αδρενοχρώμ. Έκλεισε η φωνή μου. Από το πόνο. Φωνάζω. Έχετε μη γέννητο, τι μη γέννητο, όταν δείτε το παιδάκι σας να αρρωσταίνει. Τι θα κάνετε εκεί? Θα πιάσετε το γιατρό, θα πάτε να το βρείτε, α, εγώ έκανα αυτό που με διέταξε η υπηρεσία μου. Ναι, μα εδώ το παιδί μου είναι άρρωστο, τιμωθάνατο. Δεν ξέρω, δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτε. Αστυνόμε, πα, βουτήξτε τον, πα. Το παιδάκι, τώρα αρχίζουν τα πράγματα. Γι' αυτό φωνάζω. Ο Παναγιώτης φωνάζει. Όποιος δεν ακούει θα υποστεί τις συνέπειες. Τελειώσαμε κύριοι. Τελειώσαμε. Εκεί που θα πάμε. Αντίστροφη μέτρηση. Έχετε παιδιά στρατιωτικοί, αξιωματικοί. Είστε Έλληνες, οικογενειάρχες, τα παιδάκια. Στέλνετε στα σχολεία να τους κάνουν τεστ και τεστ. Γιατί τεστ? Δεν σας πονηρεύει αυτό? Εσείς αστυνομικοί, δεν σας πονηρεύει τόση επιμονή? Έχετε δει να κολλάει κανένας που λένε τόση σήμερα? Τους είδατε εσείς, τους μετρήσατε? Έλα, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέατρο που σου παίρνουν φόβο και ο φόβος μετατρέπεται σε τρόμο και είσαι υποτακτική πόρνη στην ανάγκη που σου έχουν δημιουργήσει και η ανάγκη αυτή σε κάνει και πορνεύεις στην ελεύθερη σου βούληση και στην ελευθερία του σώματος που στο έκανε ο ίδιος ο δημιουργός. Και έρχεται ο άλλος με τη δική σου θέληση και του το προσφέρεις. Και λέει ο ηλίθιος, ο άλλος κάνει το εμβόλιο, λες και του βάλανε, ξέρω εγώ τι δηλητήριο και έζησε και καμαρώνει. Πώς αισθάνεστε, του λέει ο άλλος, μια χαρά λέει, δεν είναι τίποτα. Λες και έκανε κάτι. Εμπορεύονται το θάνατο, διαφημίζουν το θάνατο. Και εγώ φωνάζω και καθόλου εσείς την άνεσή σας.
Βρε άνθρωπε του Θεού. Το εμβόλιο μετά από ένα χρόνο έχει συμπτώματα. Εδώ κάνανε εμβόλια για να βρουν εμβόλιο. Περνάγανε 5 και 6 χρόνια. Φυματίωση, χολέρα, ευλογιά. Εμβόλια όμως πραγματικά. Κανένας γιατρός δεν είπε ποτέ όχι στον πλανήτη. Όλοι το κάναμε. Ναι. Γιατί εδώ πέρα αντιστέκονται? Γιατί ο Θεός φανερώνει τα σχέδια του Αντίχριστου στον κόσμο. Αλλά η άνεση και η ασφάλεια του χρήματος, όταν το παιδάκι σου, τι θα κάνεις, θα το πηγαίνεις στην Παναγιά στην Τίνο, τι να σου κάνει, θα σου πει αυτόν εκεί, τον ακούγατε, δεν σας βόλευε, δεν σας βόλευε, έλα μωρέ τώρα σα κλαμάρεις, ένα εμβόλιο, ένα εμβόλιο. Εκεί Παναγιώτη που θα είμαστε, θα μπορούμε να έχουμε... Ας πούμε φρούτα, λαχανικά, τέτοια πράγματα να τρώμε. Τα πάντα θα έχουμε. Ό,τι δυνάμεθα να έχουμε θα το έχουμε. Και αν κάποια κάποιοι... στιγμή θα στερηθούμε, αλλά δεν θα πεθάνουμε. Okay. Θα έχουμε τα απαραίτητα. Εγώ αυτό λέω στον Χριστό. Κύριε μου, σε παρακαλώ, κάνω το σταυρό μου, δώσε μας τα, μη μας στερήσεις τα απαραίτητα. Καθαρό νερό, λάδι, ψωμί και ελιές. Παρακαλώ, λέγεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Παναγιώτη. Γεια σας. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Σας ακούμε. Δεν έχουν διαβάσει την Αποκάλυψη. Την έχουν διαβάσει, ξέρω εγώ. Ναι, θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει τα γεγονότα. Ρε μάτια μου, δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και λένε σε 1000 χρόνια θα γίνει αυτό. Ρε ηλίθιε. Ωραία, γίνεται σε 1000 χρόνια. Περνάνε τα 1000 χρόνια. Πάλι εσύ δεν θα είσαι εδώ μετά τα 1000 χρόνια. Ναι, όχι, λέω σαν φινάλε, ας πούμε. Αφού ξέρουν, βλέπουν τι γίνεται. Καλή μου, εχθές παρουσίασα ποιος είναι ο Αντίχριστος. Όταν εμφανίστηκε και ο πρόδρομος του στην Ιερουσαλήμ, τον περασμένο μήνα, ο πρόδρομος πάει πρώτα και ακολουθεί ο ψευδομεσσίας. Είχαμε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πρόδρομος, ταυτόχρονα με τον Ιησού και μιλούσε για τον Ιησού. Και ο Ιησούς ακολούθησε μετά. Το ίδιο και αυτός. Και εγώ σας λέω τώρα, πρώτον κόδωνα, ιδού Κύριε, αδέρφια μου. Αυτός είναι. Γιατί? Γιατί όταν θα βγει και έχετε κάνει τα εμβόλια και θα είσαστε κοιμισμένα καλάβια, νομίζετε, υποτιμάτε τις δυνάμεις του διαβόλου και των κέντρων αποφάσεων των σκοτεινών και γελάνε μαζί σας που φωνάζετε και τσακώνεστε γιατί όλοι είναι πληρωμένοι? Και βγαίνει ο Παναγιώτης και σας λέει, ιδού, όταν θα βγει αυτός, αρχίζει το σχέδιο το άλλο, το τσιπάρισμα. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, είμαι ενημερωμένη. Είπα, το Πεντάγωνο διαφημίζει ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να λάβουν το τσιπάκι που θα τους προστατεύει από οποιασδήποτε. Μεταλλάχθηκε ο ιός τώρα και στην Κολομβία ο ιός αυτός τρώει κύτταρα. Τυχαία. Αφού είναι εργαστηριακή δουλειά. Είναι του διαόλου δημιουργήματα. Να φύγουν 7 δις. Το ξέρω, το ξέρω. Ο Bill Gates λέει, δεν με νοιάζει, λέει, εάν τα 3 δισεκατομμύρια, λέει, εμβολιαστούν, τα άλλα 4 θα κολλήσουν από αυτούς που εμβολιάστηκαν. Και όσοι εμβολιάζονται, φέρουν τον ιό. Οπότε κινδυνεύουν άμεσα οι γύρω τους. Το ξέρω. Καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει. Το ξέρω, είμαι ενημερωμένη επάνω σε αυτά τα θέματα. Ωραία. Εγώ τους έχω πει χωρίς εξήγηση. Όποιος έχει κάνει το εμβόλιο... Εγώ τα είπα. Δεν σπέρνω φόβο. Σπέρνω αλήθεια. Να είστε καλά, κύριε μου. Η επιλογή δική σας. Μην πείτε όμως ότι μας τα πάνε και έτσι. Η Αποκάλυψη έχει ένα κίτρινο άλογο. Τι είναι αυτό? Και είπα, αυτό το κίτρινο είναι όλα αυτά οι επιδημίες, τα κακά. Και άρχισε το άλογο να κάνει γκαλοπέ. Τώρα αρχίζει. Ακολουθεί και άλλο πράγμα, άλλα καλά επί Αντιχρίστου. Θα βλέπετε ζόμπι έξω.
θα τρώνε σάρκες, σάρκες πεθαμένων, με έλκη γεμάτα τα σώματα, και κάποιοι θα πηγαίνουν και θα τα τρώνε, θα σκοτώνονται, ποιος θα αρπάξει τον νεκρό πρώτος. Να σου κάνω μια ερώτηση, Παναγιώτης, καμιά ερώτηση, και που θα πάνε αυτοί οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που λες τώρα εσύ, που δεν θα κάνουν το εμβόλιο, που δεν θα πάρουν το χάραγμα στο βουνό? Δεν θα έρθουν οι κακοί, αυτοί που τα πήραν όλα εδώ, και ναι, ναι. Δεν θα έρθουν εκεί να μας ενοχλήσουν και να μας σκοτώσουν και να μας τα πάρουν πίσω όλα και να μας τα... λέει στην Αποκάλυψη, όταν η γυναίκα πήρε το μωρό στην αγκαλιά και βγήκε στην έρημο, εκεί ο δράκος πήγε από πίσω, έριξε νερό για να πνίξει τη γυναίκα και το παιδί, αλλά πριν έστειλε ο Θεός τον αετό το μεγάλο και προστάτευε τη γυναίκα που είναι η Εκκλησία και το παιδί που είναι οι πιστοί που θα ταλαιπωρηθούν. Πέδεμα. Εκεί λοιπόν είδε ο δράκος ότι δεν μπόρεσε να βλάψει τη γυναίκα και το παιδί για να προστατεύεται και στράφηκε στις πόλεις και θανάτωνε. Θα έχουμε όπλα να τους αντιμετωπίσουμε, να τους σκοτώσουμε? Τώρα εντάξει, άραξε τώρα, μου πήγες κατευθείαν εσύ. Κάτσε να κάνουμε και ρόλους. Στο να έχουμε και ρόλους. Στην πόρτα θα έχουμε, ξέρω εγώ. Αρτί κάποιο είπε να του δώσουμε να καταλάβει. Τέλος πάντων. Θα σου μάθω εγώ έναν τρόπο να σηκώνει τα χέρια και να σταματάνε. Αυτό μου το έχει πει. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι, καλησπέρα. Γεια σα. Παρακαλώ, λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο και με τον Παναγιώτη. Θα μιλήσετε με τον Παναγιώτη, εγώ, αλλά θέλω να του πω κάτι. Μια φορά, Παναγιώτη, που ήμουν καλεσμένο στο σπίτι σου, σε παρατηρούσε, είχα ξυπνήσει, δεν το είχε πάρει είδηση, ήσουν έξω και έκανε κάποιε ασκήσει. Και είδα ότι έκανες κάτι και το έχω σε βίντεο αυτό. Όχι κάτι κακό, κάτι πάρα πολύ καλό, και μ' άφησες με ανοιχτό το στόμα. Λέω, πώς το έκανε τώρα αυτό? Με το χέρι κάτι έκανες. Κάτι έκανες με το χέρι και βγήκε μια δύναμη, κάτι βγήκε. Εγώ ήμουν στο παράθυρο, ότι ήμουν έτοιμος να σου πω καλημέρα. Και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό που λες, αλλά μην τολμήσεις να βγάλεις κάτι τέτοιο. Το έχω σε βίντεο στο αυτό, δεν θα το βγάλω, όχι, δεν θα το βγάλω. Αλλά εγώ το έχω στο βίντεο, θα σε ρωτήσω, θα στο δείξω. Και αν συμφωνείς, εγώ θα το δείξω στον κόσμο. Τι λες ρε Κώστα? Συγγνώμη, να σου πω, σου αρκεί που το λέω. Ότι λέω την αλήθεια, τέλος. Είσαι και μαρτυριάρης. Όχι. Πήγα να ανοίξω το παράθυρο, σου πω καλημέρα. Και βλέπω κάνεις κάτι κινήσεις περίεργες. Έλα, σ' ακούμε. Ναι, λοιπόν, σχετικά με τη μετεσάρκωση, λοιπόν, τα οποία λέει ο Παναγιώτης, η μετεσάρκωση την οποία επικαλείται, κάπου πρέπει να τα έχει μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Οι πηγές του, από πού είναι τώρα αυτές που πιστεύει στη μετεσάρκωση? Και διότι αν είναι, υπάρχει μετεσάρκωση, τότε το δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος που είναι καθηκόν αγιομοίηση, είναι αποτυχία. Γιατί? Σε γενικές γραμμές, άμα είναι από τη μετεσάρκωση. Μας έφυγε σε καθηγόνα και ομοίωση. Και τον παραπέμπω και προς Εβραίους επιστολή, τον Παναγιώτη να δει, στην ένατο κεφάλαιο, 27 στίχο. Και καθώς ον απόκειται από τους ανθρώπους, μια άπαξ αποθάνει ο άνθρωπος, μετά δε τούτο κρίσης. Η μετεσάρκωση δεν κολλάει πουθενά. Μα μία είναι η ζωή, ένας είναι ο θάνατος. Σωστά. Μιλάμε όμως για το θάνατο της κρίσεως. Όχι αυτά που γίνονται τώρα, που φεύγει ο κόσμος. Η ζωή είναι μία και είναι μία όντως. Μία είναι μέσα στα σύμπαντα. Μία είναι η ζωή, τα πάντα ζουν. Και ο θάνατος είναι ένας. Άπαξ αποθανήνει, λέει. Άπαξ αποθανήνει εδώ στη γη. Αυτό δεν το θάνατο λες, ονομάζει εκεί. Μετά δεν του το κρίστης. Δεν μου λες κάτι? Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω, ναι. Όταν λέει ο Χριστός γίνεται τέλειο όπως ο Πατέρας στον ουρανό, είναι τέλειος. Ο Πατέρας στον ουρανό, ο Θεάνθρωπος τέλειος είναι, ναι, βεβαίως. Λέει ο Χριστός γίνεται τέλειο όπως ο Πατέρας στον ουρανό είναι τέλειος. Έστειλε, ο Θεός είναι ο τέλειος. Που απαντάς, σε παρακαλώ, γιατί καταλαβαίνεις ότι μπλοκάρηκε. Σε μπλόκαρα. Γιατί δεν μου απαντάς? Απάντησα σε αυτό, ναι. Χριστού. Να σου απαντήσω κι εγώ. Α, πες μου. Το δημιούργημα του ανθρώπου. Ένα ναι ή ένα όχι. Είναι λόγια του Χριστού αυτά που σου λέω, ναι ή όχι?
ότι δηλαδή ο Θεός είναι τέλειος. Βεβαίως είναι τέλειος ο Θεός. Και έφτιαξε τον άνθρωπο καθ' εικόνα και ομοίωση. Άστα. Σου λέω, λέει στον κόσμο ο Ιησούς, γίνεται τέλει όπως ο Πατέρας στον ουρανό είναι τέλειος. Το λέει ή δεν το λέει? Γίνεται τέλει, δηλαδή πρέπει να ακολουθούμε το λόγο. Λέω, άσε με, σου λέω ναι ή όχι. Ναι, ναι, για να γινόμαστε τέλειοι, παρακάτω, ναι. Για να γίνουμε τέλειοι σαν τον Χριστό, να ακολουθήσουμε τα βήματά του, που ήρθε και εσαρκώθηκε. Εσαρκώθηκε εδώ σε αυτή τη ζωή. Γίνεται τέλειοι. Ναι, για να γίνουμε τέλειοι, δηλαδή πρέπει να αλλάζουμε ψυχές, αφού μας λέει. Κατά και παραπέμπω στη Γενή Διαθήκη. Γιατί, άσε στα μάτια, δεν μου λες εσύ, αφού ζούμε μία φορά. Ε? Ναι. Τόσα παιδιά που γεννιόνται μογγολικά, πότε θα γίνουν τέλεια? Λοιπόν, και δε, εκεί είναι τώρα η παγίδα όλη μεγάλη. Λοιπόν, πώς το επέλεξε, δηλαδή, αν είμαστε στην προηγούμενη ζωή μας και δεν είμαστε τέλειοι, πώς θα γίνουμε τέλειοι αν επικαλούμαστε το παρελθόν μας? Είναι διότι για να έχουμε μογγολικό το παιδί, κάτι έκανε στην προηγούμενη του ζωή. Και πάμε τώρα στον Ιησού. Είναι στην αγορά στην Ιερουσαλήμ. Και λέει στον εκγενετή τυφλό, τον θεραπεύει. Του λένε οι μαθητές, κύριε, αυτός κατά τον νόμο του Μωυσέως, για να γεννηθεί τυφλός, κάποτε τύφλωσε κάποιον. Πότε το έκανε αυτό? Όταν ήταν στην κοιλιά της μάνας του ή πήραν των γονέων? Για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, είπε. Γι' αυτό είναι τυφλός, λέει, για να δοξαστεί. Για εκείνον που ήταν μπροστά του. Είπε για να δοξαστεί, για να δοξαστώ εγώ, γι' αυτό το τον έστειλε. Που έκανε θαύμα. Οι άλλοι που γεννιούνται τυφλοί. Είναι η παγίδα την οποία. Είναι η παγίδα. Άσε μωρέ με τις παγίδες, καημένε. Έλεος. Γιατί έλεος, δηλαδή. Εγώ μιλάω δεν τώρα και σε αυτό που λες. Φίλε. Λέει δοξάστη, ήρθε ο τυφλός. Κάτι άλλο. Έρχομαι στα λόγια σου. Ο τυφλός, για να δοξαστεί, λέει, το όνομά μου ήρθε. Δεν αμάρτησε, λέει. Αυτός ειδικά. Οι άλλοι που γεννιούνται τυφλοί, πότε? Οι άλλοι που γεννιούνται τυφλοί, τι? Γιατί το επιτρέπει ο Θεός. Είναι όπως είναι στους Σιλοάμ, όπως είπε. Και όλες... Ρε άνθρωπε, πότε οι άλλοι τυφλοί που γεννήθηκαν τυφλοί, τύφλωσαν κάποιον? Δεν ισχύει αυτό. Μας έφτιαξε ο Θεός. Μας έφτιαξε μια φορά άπαξ από θα γίνει. Αλλιώς δεν θα το έγραφε μέσα. Ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους δεν θα το έγραφε μέσα. Άπαξ από θα γίνει, λέει. Μετά δεν θα το κρίνει. Κατά Μάρκον, που λέει ο Ιησούς, τι νομίζουν ο κόσμος για μένα? Και λέει ότι είσαι, λέει, ο Ηλίας, ότι είσαι ο Μωυσής ή κάποιος από τους προφήτες που τον σύγκριναν με πεθαμένους. Εσείς τι λέτε, λέει? Και λέει ο Πέτρος, εσείς ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας, αν το πνεύμα. Λοιπόν, και λέει, μα κύριε, του λέει, εμείς ξέρουμε ότι πριν έρθει ο Μεσσίας, θα έρθει ο Ηλίας. Πού είναι ο Ηλίας? Ο Ηλίας ήρθε, αλλά δεν τον αναγνωρίσατε και έκαναν σε αυτόν ότι μέλει να πάθει και ο Υιός του ανθρώπου. Και τότε, λέει, οι μαθητές κατάλαβαν ότι για τον Ιωάννη τον βαπτιστή ομίλει. Σε άλλο στο κατά Μάρκο λέει, θέλετε να το πιστέψετε, αυτός ήταν ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Ο ίδιος ο Χριστός μας βεβαιώνει ότι ο Ιωάννης ήταν ο Ηλίας πριν. Δεν είναι, δεν μας λέει, δεν το λέει ακριβώς. Αυτά είναι ερμηνείες, είναι οι ερμηνείες οι δικές σου αυτές, έτσι. Εντάξει, δεν πάει άλλο συζήτηση. Εγώ σου έδωσα στοιχεία να τα ερευνήσεις και δεν μου απαντάς. Στην προκειμένη περίπτωση, εσύ τα έχεις μπερδέψει λίγο με τις ανατολίδικες θρησκείες, με τεσσαρκώσεις. Για να τελειώνουμε. Δηλαδή πάει γράφεται η Αποκάλυψη, τον Ιωάννη. Και λέει ο Άγγελος, μην κλείσεις, μην φράγεις το βιβλίο τούτο, φάτο που είναι γλυκό στη γεύση και στο στομάχι, διότι θα ξανά προφητεύσεις σε λαγούς, σε βασιλείς και σε γλώσσες πολλές. Μετά από 5 χρόνια ο Ιωάννης πεθαίνει.
πότε θα έρθει να ξαναπροφητεύσει. Από τις προφητείες, από τις γραφές και από τους υπόλοιπους Αγίους, οι οποίοι... Θα ξαναπροφητεύσεις, του λέει του Ιωάννη. Λοιπόν, θα ξαναπροφητεύσεις, δεν πάει να πει ότι ο Ιωάννης θα που ήταν τέλειος. Δεν μετεσταρκώνεται ο Ιωάννης να κατέβει πάλι κάτω. Και εκεί, γιατί μας πολύ λέει τότε ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους το 1ο κεφάλαιο 26 εδάφιο, 26 στίχο. Να είσαι καλά αδερφούλη, σου εύχομαι φώτιση. Να μην μπερδεύεις τον κόσμο, μόνο μην μπερδεύεις λίγο τον κόσμο. Κοίταξε τον εαυτούλη σου και μην γίνεσαι προστάτης του κόσμου. Ο κόσμος έχει νου και γνωρίζει. Λοιπόν, εκεί που διδάσκεις και μιλάς στην εκκλησία σου, γιατί δεν είσαι ορθόδοξος. Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώσατε. Εσύ να πας να τα λες εκεί που δεν είσαι ορθόδοξος, στις εκκλησίες που είσαστε όλοι αιρετικοί μαζεμένοι. Σε ευχαριστούμε ωστόσο για τη συμμετοχή σου, να είσαι πάντα καλά. Το τηλέφωνο είναι 210-2205-943. Έκλεισα κατά λάθος τις γραμμές. Μπορείτε όμως να τις βρείτε ανοιχτές πάλι. Πολύ σύντομα. Παναγιώτη, τι έγινε, τι δεν καταλάβαινε, εγώ κατάλαβα. Γραμμές... Κώστα, αυτό είναι η τύφλα που έχουν μέσα από τις γραφές και δεν έχουν πνεύμα Θεού να αντιληφθούν πράγματα. Ναι. Τι άζω εγώ 1.000.000 φορές, η ψυχή μου είναι πάντα ίδια. Ένας ηθοποιός παίζει 100 ρόλους στη ζωή του. Δεν πάει να πει ότι πάβει να είναι ο τάδε ηθοποιός. Είναι ο τάδε ηθοποιός, παίζει ρόλους, 100 ρόλους. Ωραία. Δεν έφυγε με τα ρούχα να πάει σπίτι του με τα ρούχα του ρόλου που παίζει στο θέατρο. Χειροκροτείται γιατί έπαιξε τόσο πραγματικά. Όμως, πού επηρέασε τον ηθοποιό ο ρόλος που έπαιξε? Εντάξει, η ψυχή είναι μία. Και δεν γεννιάται και δεν πάει αλλού και αλλού. Η ίδια η ψυχή έχει την ικανότητα να δημιουργεί σάρκινη μάζα 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας, παίρνοντας όλα τα κύτταρα από τη μητέρα που πυκνώνεται το σωματάκι. Αν δεν υπάρχει όμως μέσα το αρχέτυπο στο σπερματοζωάριο, τι θα έκανε? Τίποτα. Ένας σπόρος έχει μέσα την εικόνα ενός πλάτανου. Το βάζει στη γη, διαλύεται, ενώνεται με τα στοιχεία τα γήινα, το γήινο DNA του, και βλέπει σιγά σιγά να αναπτύσσεται η εικόνα, να μετατρέπεται σε τρεις διαστάσεις. Και ρε, πού μπήκε ο πλάτανος αυτός μέσα σε αυτό το πραγματάκι? Οι ψυχές προϋπάρχουν και μπορούν να πάρουν διάφορα σώματα από δύο γονείς. Από μόνοι τους δεν μπορούν. Χρειάζονται δύο γονείς. Και γι' αυτό ο γάμος είναι ευλογημένος. Στην περίπτωση είναι του πλάτανου... ευλογημένος ο γάμος, διότι συντελούν στην κάθοδο μίας ψυχής που εξελίσσεται και βοηθιέται από τους γονείς του, και αυτό θα βοηθήσει μετά τους γονείς του. Στην περίπτωση του πλάτανου δηλαδή... Ο ούτε σπόρος... σε ζώα πάει ψυχή, ούτε σε άλλο σώμα. Αυτά είναι ινδουστικές αντιλήψεις. Καμία σχέση με Ελλάδα. Μάλιστα. Οκ. Okay, παρακαλώ, λέγεται. Όπα, μισό. Εσείς είστε. Τώρα είστε. Τώρα σας ακούμε. Λέγεται. Έλα, Κώστα. Ναι. Θέλω να πω κάτι στον Παναγιώτη. Ναι, σύντομα να μόνο, γιατί πλησιάζουμε. Ναι, ναι. Παναγιώτη, με ακούς? Ακούω. Ξέρω ότι δίνεις πολύ έμφαση στα όνειρα. Δεν μιλάμε για όνειρα, δεν μιλάμε για όνειρα. Καλά, τότε να πω κάτι για... Όχι, όνειρα. Όνειρα, παιδιά. Όχι, όνειρα. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ, λέγεται. Καλά, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Καλησπέρα, Μάγκες. Γεια σου. Woodstock, ναι. Okay, Woodstock. Τι έγινε, εδώ, στον αγώνα, για πες. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια και χαρά. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Παναγιώτη. Καλά είμαι, Κώστα. Συγγνώμη που θα σας πω. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Παναγιώτη. Πότε είναι το εβραϊκό το Πάσχα, φέτος? Πάντα το εβραϊκό Πάσχα, επειδή είναι κινητή εορτή,
Όποτε είναι το εβραϊκό Πάσχα, εορτάζουμε και εμείς το δικό μας. Διότι ο δίπλος ο μυστικός έγινε για να εορτάσουν το Πάσχα. Μάλιστα. Οπότε, όταν είναι το Πάσχα των Εβραίων, και μας είναι το Πάσχα, το πέρασμα από τη ζωή, από το θάνατο στη ζωή. Μάλιστα. Αλλά είναι την άλλη μέρα το δικό μας. Δεν έχει το Πάσχα το εβραϊκό, είναι γύρω στις 30 ημέρες συνέχεια. Κάπου στο τέλος, προς τη Μεγάλη Πέμπτη εκεί, ξέρουν και γιορτάζουν. Εκεί τελειώνει το Πάσχα. Μάλιστα. Εκεί, το εβραϊκό. Το Σάββατο είναι το εβραϊκό το Πάσχα. Το δικό μας είναι μετά τις 12 το βράδυ, οπότε και ο Κύριος Ιησούς έχει μείνει 3 ημέρες. Κάνεις διακοπές και δεν σε ακούμε. Μια στιγμή. Με ακούτε καλύτερα? Τώρα ναι. Α, συγγνώμη. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έμεινε 3 ημέρες, Παναγιώτη. Εάν το γιορτάσουμε στις 9 η ώρα το βράδυ το Σάββατο, άρα κάνουμε Πάσχα με τους Εβραίους. Δηλαδή έχουμε το διπλό Πάσχα. Όχι ρε παιδιά, εμείς γιορτάζουμε το Πάσχα, τα πάθη του Χριστού, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν μιλάω για την Ανάσταση, μιλάω, Παναγιώτη. Με το Πάσχα των Εβραίων, είπαμε. Για την Ανάσταση, δεν γιορτάζουμε εμείς κανένα Πάσχα εβραϊκό. Για την Ανάσταση, λέει. Για την Ανάσταση μιλάω, Παναγιώτη. Η Ανάσταση, επειδή ο Χριστός είναι από τη Μεγάλη Παρασκευή, έχει πεθάνει. Είναι Μεγάλη Παρασκευή, είναι ανά 6 ώρες. Είναι 2 εξάωρα, είναι μία ημέρα, κατά το Βυζαντινό και το Αρχαίο. Είναι από Μεγάλη Παρασκευή που πέθανε, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή. Επειδή δεν ξέρουμε πότε αναστήθη. Τις πρωινές ώρες. Μα δεν το ξέρουμε, γι' αυτό κάνουμε 3 Αναστάσεις στα Ιεροσόλυμα. Μεγάλο Σάββατο μεσημέρι, το βράδυ Ανάσταση δεύτερη και την Τρίτη Κυριακή πρωί. Στα Ιεροσόλυμα. Παναγιώτη, υπάρχει πρόβλημα με το 9 η ώρα το Σάββατο βράδυ. Με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι εντάξει, τα 2 Πάσχα τώρα, μαζί. Παιδιά, αφού δεν ξέρουμε ποια ώρα. Δεν έχει σημασία αυτό, Παναγιώτη. Μετρούσα τις Βυζαντινές ώρες 6, 12, 6 το πρωί, 6 απόγευμα. Παναγιώτη, το φως έρχεται στις 12 το βράδυ. Δεν έχουμε ακόμα Ανάσταση. Πώς έρχεται Μεγάλο Σάββατο στα Ιεροσόλυμα το μεσημέρι. Το ξέρω, Παναγιώτη, αλλά η Ανάσταση βγαίνει την Κυριακή, τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Ας πάμε Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ λέμε, αλλά η ρε Ανάσταση αδερφέ, βγαίνει μετά τις 12. Το Άγιο δηλαδή Φως έχουμε... βγαίνει το μεσημέρι και μετράμε πρώτη Ανάσταση. Δεύτερη το Σάββατο βράδυ και τρίτη Κυριακή πρωί. Τέλος. Δεν είναι τέλος, Παναγιώτη, σου λέω και πάλι. Υπάρχει πρόβλημα, σου λέω, Παναγιώτη, με το Σάββατο 9 η ώρα. Δεν νομίζω από 9 η ώρα μέχρι στις 12 να κολλήσουμε κορονοϊό λιγότερο. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Γιατί δεν το κάνανε 3 η ώρα το πρωί να πάνε λιγότεροι άνθρωποι. Εντάξει, αφού ενδιαφέρονται για το κορονοϊό. Έτσι, ναι, αλλά η Ανάσταση δεν ξέρει κανείς πότε έγινε. Τέλος. Ναι, αλλά είναι οι 3 μέρες για μας, Παναγιώτη, και δεν κάνουμε ποτέ Πάσχα οι Εβραίοι, Ανάσταση εμείς, ποτέ την ίδια ημέρα. Ο λαός δηλαδή, μπορεί να βγαίνει μικρή Ανάσταση λόγω για το φως, για όλα αυτά. Αλλά δεν υπάρχει η Ανάσταση δικιά μας το Σάββατο πριν τις 12. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είμαι εναντίον σου. Μιλάω εναντίον αυτών που το κανονίζουν έτσι. Οπότε τα 2 τα Πάσχα έχουν έρθει παρέα, Παναγιώτη. Με καταλαβαίνεις? Για το μόνο που δεν... Ρε παιδί μου, ποιο Πάσχα? Το Πάσχα των Εβραίων είναι ένας μήνας συνέχεια. Παναγιώτη, μιλάω για την Ανάσταση το βράδυ και μου λες ότι είναι το Σάββατο το βράδυ είναι των Εβραίων. Γιατί γι' αυτό έχουν το Σάββατο οι άνθρωποι. Δεν έχουν είναι, ημέρα, είπα, το Σάββατο. Δεν σου πω εγώ το Σάββατο, σου είπα Πέμπτη βράδυ, Μεγάλη Πέμπτη είναι το Πάσχα των Εβραίων, εκεί τελειώνει. Είπα το Σάββατο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Θέλω να σου πω κάτι άλλο, Παναγιώτη, και σένα, Κώστα. Λέμε τι θα κάνουμε, πολλοί κόσμος είναι απελπισμένοι. Εάν πετάξουμε τα τηλέφωνα, πού θα μας στείλουν μήνυμα? Πού θα υποδουλωθούμε, Παναγιώτη? Γιατί δεν πετάμε τα τηλέφωνα? Δεν έχω, κύριε, τηλέφωνο.
Δεν έχω τηλέφωνο. Δεν μπορώ να μην δεν έχω τηλέφωνο. Δεν έχω τηλέφωνο. Να το πετάξεις εσύ που θα πετάξω εγώ το τηλέφωνο. Όχι ρε φίλε. Άλλο λέω. Πάρε ένα μικρό τηλεφωνάκι. Όχι. Να πάρεις εσύ ένα μικρό. Πάλι δεν κατάλαβες θέλω να πω. Θα πετάξω εγώ το τηλέφωνο μου. Ξέρεις πόσο το πλήρωσα εγώ. Δεν σου λέω να το πετάξεις. Λέω να πεις στο κράτος ότι δεν έχω τηλέφωνο. Γιατί να πω ψέματα. Με βάζεις να λέω ψέματα. Τι χριστιανός είσαι. Α, έτσι τώρα. Πάλι δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Έλα, πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, άκου τώρα, κατάλαβα. Τα πάμε. Όσο για φάρμακο, θα σας πω και ένα φάρμακο. Είναι φάρμακο, δεν είμαι γιατρός. Όχι, δεν λέμε φάρμακα στον αέρα. Απαγορεύεται, κύριε. Όχι, κύριε, φάρμακα στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα σας. Παρακαλώ. Φάρμακα απαγορεύονται. Φάρμακα μόνο οι γιατροί. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, μ' ακούτε? Ναι, γεια σας. Γεια σας. Περιμένετε λίγο. Να κλείσω λίγο τη φωνή που σας ακούω. Ναι, 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 πολύ καλά κάνετε. Μπράβο σας. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι, ναι. Σας πήρα και πριν 2 ώρες και δεν μου απάντησατε κάτι που έλεγα στο πλάτο. Λέγα για το 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι θα γίνει τώρα στις μέρες μας, ότι με την Ρωσία και την Ουκρανία. Και μου έλεγε ο Παναγιώτης ότι θα γίνει μετά τα 4.30. Ναι, και πώς το προσδιορίζει θα γίνει τώρα δηλαδή? Είπαμε, ο Χριστός είπε θα γίνει πόλεμος με κράτος με κράτο, βασιλιά με βασιλέα, αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Αυτά πρέπει να γίνουν πρώτα. Δεν είναι παγκόσμιος πόλεμος. Είπαμε ότι θα γίνουν. Με βλέπεις, Κώστα? Όχι, έσβησε η οθόνη σου. Σε βλέπω βέβαια, αλλά έγινε κινηματογραφικός τώρα. Λοιπόν, εντάξει, απαντήθηκε. Ναι, για πες. Δεν είναι παγκόσμιος πόλεμος αυτός, παιδιά. Μα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα τώρα. Ποιος παγκόσμιος? Μα Ουκρανία-Ρωσία. Άμα πέσουν πυρηνικά, μετά θα πάνε όλες οι δυνάμεις. Ναι, αν όμως. Τώρα εδώ ο Παναγιώτης καλά τα λέει. Εσύ είσαι στο αν είσαι. Α, δεν γίνεται τίποτα. Μα δεν είμαι στο αν. Αυτά που βλέπω γίνανε. Τα γεγονότα. Με ποια γεγονότα? Δεν έγινε ένας πόλεμος. Κηρύχθηκε πόλεμος. Μα από τη Συρία ξεκίνησε ο τίτλος παγκόσμιος το 2011. Και δεν είναι παγκόσμιος, παιδιά. Δεν θα έχει. Ξέρετε τι είπα να πει παγκόσμιος. Παγκόσμιος είναι... Στο παγκόσμιο πόλεμο που θα γίνει, αναφέρεται ο Δανιήλ και λέει οι κίτρινοι, που εννοεί τους Κινέζους, τότε θα έχουν 200 εκατομμύρια στρατό. Θα περάσουν από τον Εφράτη και από τον Τίγρη και θα στεγνώσει ο ποταμός. Τόσοι πολλοί θα είναι. Για να πάνε στον Αρμαγεδόν, στη Γαλιλαία, που θα γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος. Αυτές είναι αναφορές του Δανιήλ. Και σήμερα η Κίνα έχει όντως 200 εκατομμύρια στρατό. Δεν θα αρπαστεί η Κίνα. Μόνο να κατουρίσουν. Ούτε η Ρωσία, ούτε η Αμερική. Αυτή είναι τοπική πόλεμη που τα λέει ο Χριστός. Από ό,τι έχω διαβάσει τώρα στις ειδήσεις, λένε ότι η Κίνα πάει στο Ιράν τώρα να... Αλλά αυτό, εντάξει, γιατί εντάξει. Συνέχεια πάνω στον πλανήτη δεν γίνονται πόλεμοι. Συνέχεια. Πάντως ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Λέγεται. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Κάποιος περιμένει από υπεραστικό. Αγγλία, φαντάζομαι. Τίποτα. Έκανα λάθος. Ναι, καλησπέρα. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Ναι, γιατί μου το κλείνει τα συνέχεια. Γιατί κόλλησες στον πόλεμο, ρε φίλε. Α, συγγνώμη, αυτή ήταν η ερώτηση μου. Οκ. Okay. Και θέλω ακόμα μία για σένα, Κώστα. Για πες. Άμα εξομολογήσω και άμα κοινωνάς. Εγώ? Ναι. Εμένα μία φορά με βάλαν στην εκκλησία όταν ήμουνα για βάφτιση, με το ζόρι. Και... Δεν κοινωνώ, δεν κάνω τίποτα. Πού να κοινωνήσω? Αν μπει το κουτάλι στο στόμα μου θα λιώσει. Μη λιώσεις εσύ. Καλό σου βράδυ. Γεια σου. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ, λέγεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ναι, καλησπέρα. Ακούω. Ναι, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Κώστα. Γεια σου φίλε. Έχω ξαναπάρει τηλέφωνο και έχω κάνει κάτι ερωτήσει λίγο βαριές. Απλά εκείνο το κομμάτι που θα ρωτήσει, δεν ήταν καλό το ηχητικό πολύ, πολύ καλά και δεν άκουσα πολύ καλά την απάντηση του αγαπητού Παναγιώτη. Είχα ρωτήσει για τους Ελοχήμ και
και μου είχε πει ότι η Ολύμπη είναι Ελοχήμ. Ήθελα να ρωτήσω εσπληρωματικά, ας πούμε, αν είναι και ο Γιάχβε Ελοχήμ και αν είναι και η Ανουνάκη Ελοχήμ. Και επίσης, αν είναι Φελίμ με τους Τιτάνες, είναι ίδιοι. Okay, ενώ με τους Τιτάνες της μυθολογίας της ελληνικής. Ωραία, θα σου απαντήσω πάλι. Αυτά έχω μόνο, Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Γεια σου. Παναγιώτη, εσύ. Ελοήμ είναι πληθυντικός του Ελώα. Ελώα, Έλιον, Ήλιον. Φως. Ήλιος. Ελοήμ είναι οι πολλές φωτεινές οντότητες. Πληθυντικός. Επειδή οι Ολύμπιοι είναι ο Ολύμπιος, Ολύμπιος πάει να πει ο λαμπερός. Από τη λαμπρή. Είναι οι λαμπροί. Έχουν φως. Ο λαμπρός, οι λαμπροί. Ο Ολύμπιος, οι Ολύμπιοι. Στα εβραϊκά, επειδή είναι ελληνικές οι λέξεις αυτές, και το Ελώα, Ελωάι, Ελοήμ, τα πολλά, Ολύμπιος, Ολύμπιοι, ελληνικά. Τα νεφελίμ είναι τα αρνητικά, έκπτωτα, δαιμονικά όντα. Διότι στα αρχαία αραμαϊκά η λέξη ναφάλ πάει να πει ο εκπεσών, έκπτωτος. Ναφαλίμ είναι οι εκπεσόντες. Οπωσδήποτε με τους Τιτάνες είχαν συνθηκολογήσει, αλλά ο Δίας ενίκησε, γιατί όλοι οι Τιτάνες την κοπάνησαν και πήγαν στην Αίγυπτο. Όμως έμεινε μαζί του η Αθηνά και ο Ερμής. Και με αυτούς τους δύο κατάφερε να νικήσει τους Τιτάνες. Εκεί οργίστηκε η Υγεία, που ήταν μητέρα των Τιτάνων και είχε γεννήσει τους Τιτάνες με τον Τάρταρο, και γέννησε τον Τυφώνα, ένα τέρας που με τα δυσκολίας ο Δίας τον νίκησε. Τέλος πάντων. Όταν λες τέτοιες ιστορίες, καθυλώνεις, ρε φίλε. Καθυλώνεις πραγματικά. Και πού να τις ακούσεις και ζωντανές, στο μπαλκόνι. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε μου. Από Γερμανία τηλεφωνώ. Να είστε καλά. Μπορώ να μιλήσω με τον Παναγιώτη? Αν έλεγα όχι, τι θα κάνετε? Ακούει ο Παναγιώτης. Ναι, έλα, γεια σου Παναγιώτη. Γεια και χαρά σου. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα θέμα εδώ που έχω 4 φίλους αδερφούς, μπορώ να τους πω. Πριν 3 χρόνια κανονίσαμε, δώσαμε έναν όρκο για επαναπατρισμό, να γυρίσουμε πίσω. Με την αιτία τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά τώρα έχει εδώ και πόσο καιρό. Εγώ από το 19 είμαι άνεργος, βασικά μπορώ να πω, και ταλαιπωρώμαι εδώ στη Γερμανία με 4 παιδιά. Ο λόγος που πήρα βέβαια είναι ότι δώσαμε έναν όρκο, που σας είπα, και τώρα σιγά σιγά από τους 4 ο ένας γυρίζει πίσω στην Ελλάδα. Ο άλλος... Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, τελειώνουμε, για κάντε την ερώτηση. Ναι, ναι, ο άλλος σκέφτεται τα παιδιά και το σχολείο εδώ στη Γερμανία. Και πλέον από τους 4, οι 2 σκέφτονται μόνο αυτή τη σκέψη που έχουμε κάνει. Και γι' αυτό πήρα, έτσι, να φέρω λίγο αυτό που με απασχολεί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Οι αποφάσεις για να σωθείτε χρειάζονται και θυσίες. Θα στερηθούμε κάτι για να κερδίσουμε κάτι άλλο. Καθένας επιλογή του είναι. Παρακαλώ, λέγεται. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, γεια σας πάλι εδώ. Ναι. Ναι. Γιατί είμαι πάλι εγώ? Γιατί δεν έκλεισες το τηλέφωνο. Γιατί με λέει πάλι εγώ.
ανοιχτή τη γραμμή. Παρακαλώ, λέγετε. Άλλος. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Είστε το τελευταίο τηλέφωνο για απόψε. Α, μάλιστα. Τηλεφωνώ από Γερμανία και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ωραία, σας ακούμε. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός λέει «Τις έρχεστε και εξέρχεστε και τροφή βρίσκεστε». Πού εισερχόμαστε και πού εισερχόμαστε? Όταν θα πάρετε τις αποφάσεις σας αυτές, θα σας συμβεί το γεγονός που λέει η Αποκάλυψη. Σε χώρο προετοιμασμένο από το Θεό ή να τραφεί καιρό, καιρούς και ίμιση καιρού. Έχετε πίστη, δεν σας αφήνει ο Χριστός έτσι, ασίδωτους. Έχει φροντίσει για όλα. Εσείς βάλτε την πίστη σας και την αποφασιστικότητά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ας πάρουμε και άλλο τηλέφωνο. Παρακαλώ, λέγεται. Καλησπέρα. Γιατί μου έκλεισε το τηλέφωνο, δεν καληνύχτησε. Α, καληνύχτησε, έλα. Γιατί μου κλείνεις το τηλέφωνο κάθε φορά που παίρνω τηλέφωνο? Γιατί με κουράζεις. Γιατί σε κουράζω, ρε Γιατί Κώστα, είναι δικό... Παναγιώτη μιλάω, γιατί σε κουράζω? Κάνουμε την ίδια ερώτηση συνέχεια να ξεφύγουμε λίγο. Άντε, πες καληνύχτα, τι θες να πεις τώρα? Εσύ είσαι μεγαλύτερος άντρας από μένα, τι να κάνουμε, εντάξει. Λοιπόν, τώρα τα πήρες απάνω σου, το πήρες απάνω σου, το μεγάλωσες. Το μεγάλος άντρας. Ε, το μεγάλο. Άντε, έχεις τη διάλειμμα απόψε, άντε, bye. Έλα, καλησπέρα. Έχουν τι έχουν πάθει, ρε. Δεν θα πει καληνύχτα, άλλος δεν κλείνει το τηλέφωνο. Γιατί με λέει πάλι εγώ? Τέλος πάντων, λοιπόν, ο άλλος σε αποκαλεί μεγάλο άντρα. Είμαι αποκαλεί μεγάλο άντρα. Μετά λέει, τι έγινε τώρα, μεγάλωσες? Καλησπέρα, λέγεται ο άντρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, καλή ανέφερα. Τρεις ερωτήσεις σύντομα για μένα. Αποκλείεται, γιατί έχουμε μόνο πόσο πίσω λεπτό εδώ. Έχουμε ακριβώς 3 λεπτά. Πάμε. Ωραία. Εμείς μπερδευτήκαμε χρόνια πριν σχετικά με το ποιο είναι το πρόσωπο αυτό, γιατί είχαμε με βάση μια προφητεία του Γανίλ, που λέει ότι κάτι θα έχει σχέση με την Ελλάδα, τέλος πάντων, με κάποια βασιλική οικογένεια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είχε πει ο Παναγιώτης για κάποιο τίτλο που θα φέρει με το όνομα Στέλλαρ. Αυτό θα ακούγεται παγκοσμίως. Ευχαριστώ και να έχετε καλή διαμέσταση. Πολύ καλό. Στέλλαρ πάει να πει πεφωτισμένος. Στα λατινικά είναι Ιλουμινάτι. Η οργάνωση, η αδερφότητα Ιλουμινάτι είναι δική του. Οπότε αν τον λένε πεφωτισμένο Στέλλαρ, σημασία έχει ότι το όνομα και το επίθετο βγαίνει 666. Το όνομα είναι David. De Rothschild. Το Στέλλαρ είναι επίθετο. Πώς λέμε, στρατηγέ μου, λοχαγέ μου, Στέλλαρ, πεφωτισμένε μου. Δεν είναι όνομα, είναι επίθετο. Εδώ μιλάμε για όνομα ανθρώπου. Αριθμός γαρ ανθρώπου εστί το όνομα. Κατάλαβες. Okay, ένα τελευταίο, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας, θα κλείσω με θηλυκό απόψε, άντε. Παναγιώτη, μία σύντομη ερώτηση, αν από Θεσσαλονίκη είμαι. Έχω κάνει τον αστρολογικό χάρτη μου και αναρωτιόμουν να μήπως αυτό που είχα κάνει δεν είναι θεάρεστο και αν πρέπει να το εξομολογηθώ κάπως έτσι και να μου στείλει κάποιες λεπτομέρειες. Ποιο? Το να πάει κάποιος να κάνει τον αστρολογικό του χάρτη, επειδή τον έχω κάνει και επειδή η αστρολογία έχει συνδέεται με δαιμονικές οντότητες. Θέλει να εξομολογηθεί τώρα. Να το έκανε. Να εξομολογηθείς. Κοίταξε, η αστρολογία, η πραγματική, δεν είναι αυτή που ακούτε και βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Η αστρολογία πρέπει να κατέχεις και αστρονομία. Δηλαδή πρέπει να κατέχεις μαθηματικά, γεωμετρία. Είναι βαθύτατη επιστήμη. Η λογική των αστέρων. Αστρολογία. Βάζεις όμως και την άλλη, την κοσμογονία, κοσμολογία. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Αυτοί ήταν αστρονόμοι που βρήκαν τη γέννηση του Χριστού στην Περσία.
Έλληνες ιερείς από το ιερό της Ήρας. Δυστυχώς όμως για σας, κυρία μου, κλείνουμε με αυτό. Ο Παναγιώτης να κάνει τον επίλογο. Τώρα έχει ακριβώς ένα λεπτό. Εγώ θα κάνω τον επίλογο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έλληνες, Ελληνίδες, προστατέψτε τα παιδιά σας. Ούτε τεστ, ούτε αηδίες, ούτε σε χλαμάρες. Ζητήστε από τον Χριστό την προστασία, γιατί δεν μπορείτε εσείς, και η χάρη του Χριστού θα σας προστατεύσει. Μην κάνετε εμβόλια. Μην πηγαίνετε τα παιδάκια σας να τους κάνουν τεστ και να καταγράφουν το DNA τους. Και μην τους κάνετε εμβόλια. Τώρα λένε θα εμβολιάζουν και τα μικρά παιδάκια.